Θα σε βλέπω εκεί είσαι. Άλλη μία Τρίτη εδώ στον web radio σταθμό της Νέας Σμύρνης nstv.gr/radiostring και είμαστε εδώ για να σας κάνουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες και αν έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Αμέ. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Τρίτου του 2015 και ήρθε η στιγμή να συναντηθούμε 2+1 ρεφλεξολόγοι, 3, και να συζητήσουμε για την ρεφλεξολογία και για το τι είναι η ρεφλεξολογία. Ο τρίτος είναι παρόν δια των γραπτών του και της ενεργειακής του οντότητας. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον δείτε και αποκαλυπτόμενο δίπλα. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε μία εκπομπή η οποία θα αναφέρεται στην ρεφλεξολογία. Τι είναι η ρεφλεξολογία και τι είναι αυτό που προάγει. Έτσι έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένο κοντά μας τον Φώτη το Σύμπουρα, συνάδελφο ρεφλεξολόγο και εναλλακτικό σε πολλά άλλα διάφορα κοινά ή μη κοινά εκτός της ρεφλεξολογίας που έχουμε κάνει και οι δύο, και να μας εξιστορήσει και ο ίδιος τα δικά του. Ο Φώτης έχει τελειώσει ρεφλεξολογία, ηλεκτροβελονισμό, έχει κάνει τα 2/3 του Σιάτσου, έχει κάνει ρεζουβάνς, που είναι η ανανέωση του συνδετικού ιστού κολαγόνου και της ελαστίνης. Έχει κάνει μπότεκ, ρέικι, ολιστική θεραπευτική μάλαξη, ενεργειακές αγωγές. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ότι είμαστε σπουδαστές, δηλαδή σπουδαστές κατά την κοινωνική έκφραση. Στην ουσία το εναρκτήριο λάκτισμα στο δρόμο της έρευνας των ενεργειακών κομματιών της ζωής μας που μας το έδωσε η σχολή Natural Health Science με την Άννα την Πανταζοπούλου σαν τη μεγάλη δασκάλα πάνω από τους δάσκαλους που μας ξεκίνησαν να μας μοιήσουν σε αυτή του είδους τη γνώση, που δεν είναι γνώση στην ουσία, είναι η ίδια μας η φύση. Από αυτό, βάσει αυτού λειτουργούμε, δημιουργούμε. Και είχαμε την τιμή και τη χαρά να μαθητεύσουμε από έναν εξαιρετικό και προκυσμένο δάσκαλο της ρεφλεξολογίας, τον Μιχάλη τον Κυριακίδη. Ναι, ήταν και δικός μου δάσκαλος. Ο οποίος, στην κυριολεξία δηλαδή, ο οποίος είχε την χαρά να έχει υπάρξει μαθητής του, είχε και την πολύ πολύ μεγάλη και καλή τύχη να έχει εντρυφήσει στα μυστικά, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, της ρεφλεξολογίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους ανθρώπους αυτούς που υπήρξαν στην Ελλάδα και υπάρχουν, οι οποίοι είναι γνώστες της ρεφλεξολογίας και οι αναμεταδότες αυτής της γνώσης. Να πω σε αυτό το σημείο επίσης ότι ο Μιχάλης, μου επιτρέπει να τον προσφωνώ έτσι πλέον, παρότι από αυτόν πήραμε τα πρώτα πατήματα της ρεφλεξολογίας και του αναγνωρίζουμε πολλά. Φέρ' το πιο κοντά το μικρόφωνο σου. Και του αναγνωρίζουμε πολλά. Να του πω ότι εκτός των άλλων πολλών καλών χαρακτηριστικών που είχε, είχε ένα πολύ καλό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μέσα στην τάξη. Ανεξάρτητα με το επίπεδο του κάθε μαθητή, επέτρεπε κάθε είδους ερωτήσεις, από τις οποίες πιανότανε, έστεινε και έδαινε όλο το ενεργειακό υπόβαθρο των φοιτητών, θα λέγαμε, σπουδαστών, ρεφλεξολόγων, οι οποίοι αργότερα, ακόμα και αν δεν είχαν βιώσει τα κατώτερα ή τα ανώτερα περιστατικά εμπειρίας που περιέγραφαν οι άλλοι, αυτός τα παίρνε βιωματικά δια της περιγραφής. Και από το δέσιμο που προκαλούσε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για τη σχολή και
ένα δάσκαλο να μπορεί να χειριστεί τις μαθές και να μην κόβει, ξέρεις, την ερώτηση σαν ανόητη ή την άλλη σαν πολύ έξυπνη και να υποβιβάζει, να ανεβάζει κάποιον. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά διέπεται από μία σοφία αποδοχής του καθενός. Για να αρχίσουμε να μπαίνουμε όμως μέσα στο πνεύμα για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ακούνε πρώτη φορά τη λέξη ρεφλεξολογία και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις γνώσεις που εμπεριέχονται μέσα σε αυτήν, σε ανθρώπους οι οποίοι πολλοί θα ήθελαν να μάθουν, έχουν ακούσει ή έχουν ακούσει ξόφαλτσα ή σε κάποιες... Ένας πολύ απλός ορισμός που έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και που στην πραγματικότητα συμβαίνει πέρα από το ότι θα αναπτύξουμε, αλλά πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι η ρεφλεξολογία είναι η τεχνική, η επιστήμη για πολλούς που βλέπει να αντανακλάται το όλον, ό,τι όλον είναι αυτό, σε ένα μέρος, το αυτί, το πόδι, το χέρι, το μπράτσο, και το μέρος στο όλον. Και μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, της αντανακλαστικής πίεσης, επιδρά και φέρνει το αποτέλεσμα της ομοιόστασης, της θεραπείας, της χαλάρωσης, που ξέρουμε. Για να γίνουμε και λίγο περισσότερο κατανοητοί, να πούμε πού στηρίζεται η ρεφλεξολογία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο εδώ έχω φέρει κάποιους χάρτες, τους οποίους θα προσπαθήσουμε όσο είναι το δυνατόν να τους πιάσει η κάμερα για να γίνει αντιληπτό για τι πράγμα μιλάμε. Το ανθρώπινο σώμα, όπως έχει αποκαλύψει με την παρατήρηση που του κάνανε όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με θέματα υγείας, ευεξίας και διαφόρων προβλημάτων της υγείας μας, παρατηρήθηκε ότι έχει επάνω του συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Έτσι λοιπόν έχουμε καταρχάς τρία πολύ βασικά σημεία του σώματος σε διάδες που αντιγράφουν χαρτογραφικά τα σημεία που αφορούν ολόκληρο το σώμα μας. Τα πρώτα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τα πέλματα των ποδιών μας και τα αναφέρουμε πρώτα διότι έχουν το πλεονέκτημα να είναι της μεγαλύτερης επιφάνειας από τις τρεις διαφορετικές χαρτογραφικές περιοχές που θα αναφέρουμε, γιατί έτσι γίνεται μεγαλύτερη η ευκρίνεια των σημείων που προσδιορίζονται στο που ανήκουν. Και θέλω να πούμε, Δημήτρη, ότι να το μέρος που αντανακλά το όλο το σώμα. Ναι, ακριβώς. Το όλο που αντανακλάται στο μέρος και το μέρος που αντανακλάται στο όλο. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, τώρα χρησιμοποιώντας το όσο είναι δυνατόν να σας γίνει αντιληπτό από εδώ, εδώ βλέπετε δύο πέλματα, το αριστερό και το δεξί, με διάφορα χρώματα σημειωμένα, τα οποία συμβολίζουν συγκεκριμένα όργανα. Κάθε ένα πέλμα έχει την απόλυξη 7.200 νευρικών καταλήξεων που συνδέονται με ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα μας. Μέσω αυτών λοιπόν, κάποιος εφαρμόζοντας δακτυλοπιέσεις σε κάθε ένα συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί μια αλληλεπίδραση μεταβίβασης του ερεθισμού σε ένα συγκεκριμένο άλλο σημείο του σώματός μας, το οποίο μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο όργανο. Αυτή λοιπόν η μέθοδος της χαρτογράφησης μπορεί να αφορά το κάθε πέλμα, αν είναι δεξί, το δεξί μέρος του σώματος, αν είναι αριστερό, το αριστερό μέρος του σώματος, και επειδή δεν έχουμε τα πάντα επάνω μας ως ζευγάρια, αλλά έχουμε και μονά όργανα. Ανάλογα με το που βρίσκεται αυτό το μονό όργανο, κυρίως έχουμε την ανακλαστική ιδιότητά του από τη μεριά που βρίσκεται και το ίδιο πέλμα.
Δηλαδή η καρδιά είναι κυρίως περισσότερο στο αριστερό πέλμα, στο αριστερό χέρι, στο αριστερό αυτί, διότι αυτά είναι τα τρία χαρτογραφημένα σημεία που θα αναφέραμε. Το πέλμα μας, το χέρι μας, η παλάμη δηλαδή, και το αυτί. Κατά τον ίδιο τρόπο αριστερά έχουμε και την σπλήνα που είναι μονό όργανο. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του παγκρέατος που είναι επίσης μονό όργανο και το στομάχι. Ενώ δεξιά έχουμε το ύπαρ, τη χολή, ναι, το σηκώτι δηλαδή, και τα υπόλοιπα είναι διπλά όργανα, οπότε τα βρίσκουμε και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε αναφορές σχετικά γύρω με αυτά. Το ίδιο είναι και στα χέρια, όπως βλέπετε εδώ. Στα πόδια και πάλι εδώ στα πόδια. Να πούμε ότι εδώ το πόδι δεν απεικονίζει και χρησιμοποιείται στη ρεφλεξολογία μόνο διαστατικά, αλλά τρεις διάστατα. Ναι. Δηλαδή και η πίσω ναι. πλευρά του ποδιού, η ράχη, το κουτουπιέ που λένε και ξέρουμε οι περισσότεροι ας πούμε, σαν όρο, και αυτή απεικονίζει το μπροστινό μέρος του θώρακα και του κορμού. Ναι. Πάνω στον οποίο μπορούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο να επιδράσουμε όπως ας πούμε στη γλάτη. Έτσι λοιπόν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι καλούμε ρεφλεξολογία, να δώσουμε έναν ορισμό της ρεφλεξολογίας. Θα πεις εσύ τον συνοπτικό ναι, ναι, αυτό. Και μετά τον αναλυτικό, αλλά πριν και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δώσουμε και μια αναφορά και το λόγο στον τρίτο συνάδελφο, που είναι εδώ δια την προσώπου του. Ο Γρηγόρης ο Δρακόπουλος είναι αυτός. Ο Δρακόπουλος, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο με την Ιπποκράτη ρεφλεξολογία και ορίζει, λέει μάλλον πόσο ο Ιπποκράτης όριζε την ρεφλεξολογία. Οπότε ξεκινώντας από τα κείμενα που έχουν διασωθεί, γιατί θα έχουν διατυπωθεί στην αρχαιότητα και σε εκείνη την εποχή όλα αυτά τα χρόνια, πολύ περισσότερες απόψεις, εμείς θα συμπληρώσουμε ότι παραπάνω έχουμε διανθίσει, γιατί τη βάση, όπως λένε και οι αγαπημένοι μας βάρβαροι, την έχουν βρει αυτοί οι αναθεματισμένοι Έλληνες. Όλοι, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να αρχίσω να διαβάζω? Βεβαίως. Λέει λοιπόν ο συνάδελφος Γρηγόρης Δρακόπουλος στο βιβλίο του «Την Ιπποκράτη ρεφλεξολογία» ότι στο παρόν άρθρο θα ξεκινήσουμε μια όμορφη περιπλάνηση στα χνάρια της προέλευσης και της ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε η ρεφλεξολογία. Όπως γνωρίζουμε, η ρεφλεξολογία είναι φυσική, αφάρμακος, συμπληρωματική μέθοδος κατά την οποία ανασκούνται ειδικές τεχνικές χαλάρωσης μέσω πιέσεων και ανατρίψεων στις αντανακλαστικές ζώνες και κυρίως στα άκρα, χέρια, πόδια και στα αυτιά. Κυρίως όμως, χωρίς να αποκλείονται οι πιέσεις στο υπόλοιπο όλο σώμα, γι' αυτό έχουμε και τις υποδιαιρέσεις. Ρεφλεξολογία μπορούμε να εφαρμόσουμε στο οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Έτσι. Απλώς, όταν ξεφύγουμε από αυτές τις τρεις περιοχές που είπαμε ότι συντελούν ως επιτοπλίστων τα κύρια σημεία του σώματός μας που έχουν έναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και ευκρινή χάρτη αντιστοίχησης του οργάνου, του συνόλου των οργάνων του σώματός μας, δεν πάει να πει ότι δεν μπορούμε να βρούμε μία αντιστοίχηση και σε άλλα σημεία του σώματος. Απλώς, στο βραχείο, ναι, απλώς εκεί γίνεται με διαφορετική με διαφορετικό τρόπο η ανάλυση της χαρτογράφησης. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία άπτονται κυρίως στις γνώσεις των ίδιων των ρεφλεξολόγων, οπότε ναι, είναι, θα επεκταθούμε πάρα πολύ και για ναι, τον πρώτο ναι, μάθος, ναι, και δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τις σκέψεις των ακροατών λοιπόν, που έχουμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Γρηγόρης και λέει τόσο στα άκρα όσο και στα αυτιά
τόσο τα άκρα όσο και τα αυτιά αποτελούν έναν αντανακλαστικό χάρτη ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος, πάνω στον οποίο δουλεύουμε για να επιφέρουμε την απαιτούμενη αρμονία στον οργανισμό και να αφυπνίσουμε την αρχή της ομοιόστασης, χαλάρωσης και κατά επέκταση θεραπείας. Εξήγησε τι είναι ομοιόσταση για να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που δεν το ξέρουν. Η ομοιόσταση είναι ακριβώς το πώς η ενέργεια ή η χημή του σώματός μας κατανέμονται στο σώμα μας κατά έναν τρόπο που κινούνται με τέτοιο ρυθμό που δεν βρίσκονται σε στασιμότητα, αλλά παράλληλα δημιουργούν και τις συνθήκες ισορροπίας μεταξύ τους. Άριστα. Μπορεί. Φίλε μου Δημήτρη, την πέρασε, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καραμέλα έχει. Τώρα μου θύμισε στο Μιχάλη μου, μαζί δίνει καραμέλες. Θα πω κάτι στο τέλος γι' αυτό. Ναι. Γιατί πάντα η αρσενική πλευρά δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη θηλυκή πλευρά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Και στη σχολή μας μπορεί ο Μιχάλης, ας πούμε, στη φλεξιολογία να έπαιζε το ρόλο της αρσενικής πλευράς. Η παρουσία όμως της μητρικής πλευράς, η οποία είναι ακόμα και μέχρι σήμερα πάροξα και όπου μπορεί, στηρίζει και βοηθάει τους διάφορους που το χρειάζονται, είναι η ίδια η σχολή και η πρόσωπός της, η Άννα Πανταζούπου. Ναι. Το natural food science. Ναι. Οπότε ξεκινώντας δεν μπορούμε να σου πω, κοίτα, μην ξεχνάμε το εξής, ότι πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα σίγουρα κρύβεται μια γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να τα αλύσουμε αλλιώς και δεν έχει υποθεί ακριβώς. Και έξω από τη ρεφλεξολογία αυτό. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για τη ρεφλεξολογία. Αλλά εκεί που μάθαμε τα πρώτα πράγματα, στην Άννα Πανταζοπούλου και το Natural Health Science και κατ' επέκταση με τον Μιχάλη, ξεκινώντας να τα αναφέρουμε, οφείλουμε να κάνουμε μια πρώτη αναφορά και ένα ευχαριστώ. Οπωσδήποτε εγώ τους ευγνωμονώ. Διότι ήταν πεπρωμένο να διασταυρωθούν οι δρόμοι μας και να συμπορευτούν οι δρόμοι μας, μάλιστα, για αρκετά χρόνια. Όχι πως έχουν αποκοπεί οι δεσμοί γνωριμίας, φιλίας και επαφών, απλώς μέσα στο πλαίσιο της εκμάθησης. Ωραία. Να συνεχίσω να διαβάζω. Συνέχισε. Συνέχισε, γιατί μετά θα αρχίσω να διαβάζω εγώ. Ωραία. Ο Dr. William Fitzgerald χώρισε το σώμα σε 10 κάθετες ζώνες. Η βάση των κάθετων αυτών ζωνών είναι τα χέρια και τα πόδια, δηλαδή το κατά τον Αριστοτέλη ακροτήρια του σώματος. Βλέπε Αριστοτέλος φυσιογνωμικά. Ασκώντας πιέσεις και συνεχόμενη στατική πίεση σε αυτά, προκαλούσε αναισθησία στην απομακρυσμένη περιοχή, την οποία ήθελε να χειρουργήσει, σε βαθμό που χρειαζόταν λίγη ή μηδενική χρήση αναισθητικού. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσε κανένα αναισθητικό, χρησιμοποιούσε την ίδια ρεφλεξολογία για αυτό που σήμερα οι ιατροί επιτυγχάνουν με χημικά μέσα. Ναι. Όπως κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν οι Κινέζοι μέσω του βελονισμού. Αχα. Βελονισμός και οι Κινέζοι. Ναι. Ας πούμε ότι οι νεότεροι τα πήραμε από τους Κινέζους. Το βαθύ όμως ερώτημα είναι από πού τα πήραν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι το έχουν καταμαρτυρήσει ότι οι γνώσεις ήρθαν σε επαφή με έναν άλλον πολιτισμό, εκ των οποίων ήταν ένας που υπάρχει μια παραφθορά του ονόματος του Ιπποκράτη που αναφέρεται από τους ίδιους τους Κινέζους. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Ο Ιπποκράτης να έφτασε μέχρι εκεί και να είχε ανταλλαγή γνώσεων και από τη μία μεριά και από την άλλη, διότι οι ίδιοι καταμαρτυρούν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ανήκε στη φυλή τους και είχε ένα περίεργο όνομα σε σχέση με τα ονόματα που είχαν την τάση και το ως ήθιστε να χρησιμοποιούν αυτοί. Μάλιστα. Η μητέρα της σύγχρονης ρεφλεξολογίας, η Eunice Ingham, αναγνώρισε τα πόδια ως την καλύτερη περιοχή άσκησης ειδικών πιέσεων εξαιτίας της θέσης που έχουν στη βάση των κάθετων ζωνών του Fitzgerald. Έτσι, δημιουργώντας τον πρώτο ανακλαστικό χάρτη στα πόδια, θεμελίωσε τη σύγχρονη ρεφλεξολογία, την οποία παραλαμβάνουμε και ασκούμε ως σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτό το χάρτη που παρουσιάσαμε στην αρχή ξεκίνησε στη σύγχρονη τουλάχιστον εποχή να απεικονίζεται μέσα από μια προσπάθεια της Ingham.
Και να, ναι. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν χάρτες οι οποίοι ανήκουν στην Ιπποκράτειο Ιητρική. Ιητρική. Άλλωστε, Δημήτρη, ανεξάρτητα από το πώς λέγονται οι υπόλοιποι που εφαρμόζουν Ιητρική σήμερα, στον Ιητρόν ορκίζονται, στον όρκο τους. Τώρα, πόσοι από αυτούς το θυμούνται τον όρκο και σε ποιον Ιητρόν ορκίζονταν, πες τη διαφορά. Είναι ένα θέμα άλλο συζήτησης. Γιατί το λέμε Ιητρική και Ιητρούς. Ναι, γιατί είναι η ιατρική που εφαρμόζεται από το θεό της ιατρικής, τον Απόλλωνα, ο οποίος πέρασε την ιδιότητα αυτή στον γιο του, τον Ασκληπιό, και δεν είναι ιατροί που υπηρετούν την ιατρική συγκεκριμένων χημικών μειγμάτων και εταιριών. Ο δε ιατρός Απόλλων και Ασκληπιός, η ιατρική που εφάρμοζε είχε να κάνει με την ανθρώπινη φύση, την οποία προήγαγε και μάλιστα μυθολογικά, που δεν είναι καθόλου μυθολογικά, είναι ιστορικά, αναφέρεται ότι ο Ασκληπιός είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο να ανασταίνει και νεκρούς, ναι, με την ιατρική. Ναι. Ναι, το λέει αυτό, το λένε. Τα... Ενώ σήμερα η ιατρική ανασταίνουν τα όργανα οι γιατροί, αλλά πεθαίνει ο ασθενής. Ναι, η εγχείρηση λέει επέτυχε, αλλά ο ασθενής θα πέθανε. Εγώ αναφερόμουν περισσότερο στην ερμηνευτική ετυμολογία της λέξης. Γιατί υπάρχει η διαφορά αυτή που λέμε ιατρική ή ιητρική. Το ιητρός προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος του θεού της ιατρικής Απόλλωνος, η οποία λέξη Απόλλων είναι επίθετο, δεν είναι όνομα του Απόλλωνος. Το πρακτικό όνομα του Απόλλωνος είναι το Ι και το ρήμα τιτρόσκο, που ετίτρωσκε την ασθένεια με τα βέλη του και τη θεράπευε. Τώρα, για να φτάσουμε στο σημείο να αναλύσουμε τι ακριβώς έριχνε ο Απόλλωνας, είμαστε σε μια πολύ μεγάλη απόσταση για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε, αλλά παίρνοντας τα ψήγματα και οσμιζόμενοι την κατάσταση, οδηγούμαστε στα πραγματικά εσωτερικά πεδία αναζήτησης που πρέπει να έχουμε και όχι στα υλικά. Γιατί μπορεί να έχουμε την όθηση ή την όθηση του ενστίκτου, αλλά αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αφυπνίζεται, παρουσιάζεται η θέση του πνεύματος που περιορίζει το ένστικτο, όπως ο πατέρας ή η μητέρα του άταχτο παιδί. Πέρα από αυτό, επειδή έχουμε σπουδάσει ρεφλεξολογία και μπορούμε να είμαστε σε θέση να ξέρουμε πράγματα που έχουν κάνει αυτοί που δεν έχουν καμία επαφή και σχέση με τη γνώση του τι εστί ρεφλεξολογία, μπορούμε να το πούμε όμως αυτό το πράγμα και να τους βάλουμε απλώς σε μία διαδικασία να αρχίσουν να ψηλιάζονται οι ίδιοι τους εαυτούς τους όταν αποφασίζουν να κάνουν μη σκεπτόμενες και μη προκαθορισμένες κινήσεις πάνω στο σώμα τους, εφαρμόζοντας μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, κάποιες δεδομένες στιγμές τις οποίες θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε και στην κίνηση του ασυνείδητου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πιάνουν τα αυτιά τους και μπορεί να παίζουν με τα αυτιά τους, πιέζοντάς τα, γυρίζοντάς τα, με διάφορες κινήσεις. Και μετά να μην αντιλαμβάνονται ότι η ευεξία που νιώθουν ακολούθως οφείλεται σε αυτή την ανάτρεψη που κάνανε στα αυτιά. Εγώ θυμάμαι λοιπόν ότι όταν σπουδάζαμε ρεφλεξολογία και μας εξηγούσαν ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε και να εφαρμόσουμε σε διάφορα σημεία που αφορούν αυτά που είπαμε, τους χάρτες των αντανακλαστικών οργάνων και σημείων, όπως είναι τα αυτιά που είπαμε, δημιουργούμε μία συνθήκη αυτορεφλεξολογίας χωρίς να το γνωρίζαμε. Ναι. Και μπορεί να το θυμόμαστε, διότι όλοι λίγο ως πολύ ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Επίσης, ένα άλλο πράγμα. Παλιά οι δάσκαλοι, έτσι και έκανε κανένας καμιά αταξία, τον βούταγε από το λοβό του αυτιού του τον άλλον και
τα χρόνια εκείνα που ήταν διαφορά, έτσι, πολύ διαφορετικά, και, πολύ διαφορετικά και με διαφορετική εφαρμογή η διδασκαλική καθόλου τέχνη. Διδασκαλική, ναι. Και αν ήταν κάποιος άταχτος μαθητής, τον βούταγε από το λοφό και τον τράβαγε. Ο λοφός λοιπόν αντανακλαστικά συμβολίζει το κεφάλι. Ανεστραμμένο έμβριο. Λοιπόν, το κεφάλι μας ήταν αυτό που μέσα στη δική του άγνοια επίσης ενεργοποιούσε ο δάσκαλος, που δεν το ξέρετε και αυτός, που ούτε αυτός το ήξερε, για να μας συνεφέρει σε τάξη, να μας βάλει να σκεφτούμε. Λοιπόν, εδώ όμως έτσι, θέλω να κάνω μια παρένθεση, Δημήτρη. Ναι. Γιατί όταν είμαστε, μας έχουν δείξει κάτι, όταν αρχίζουμε και αφυπνιζόμαστε προς μια κατεύθυνση, όσο μακρύς και αν είναι ο δρόμος, καταλαβαίνουμε ότι εφόσον μάθαμε κάτι καινούριο, μπορούμε να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Όταν όμως κάνουμε την ίδια κίνηση, χωρίς να είμαστε αφυπνισμένοι, η κίνηση και το αποτέλεσμα επιδρά πολύ περιορισμένα και ίσως μόνο πάνω στο υλικό κομμάτι. Γιατί τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται χωρίς να κάνουμε κάτι. Όταν κάνεις τίποτα, γίνεται τίποτα. Για να γίνει κάτι, πρέπει να κάνεις κάτι. Οπωσδήποτε. Στη ρεφλεξολογία μπορεί να κάνουμε αυτό το υλικό κομμάτι, αλλά εκεί που απευθυνόμαστε εμείς είναι το πνευματικό, που στην ουσία θεραπεύει το υλικό κομμάτι. Έτσι, ναι. Έτσι. Άρα πρέπει να αφυπνίσουμε πρώτα τη συνείδηση, την κατεύθυνση, να μαζέψουμε τον νου στο κεφάλι μας, όπως έλεγαν οι παλιοί, και να τον στείλουμε μέσα από την τεχνική αυτή που λέγεται ρεφλεξολογία, να επιδράσει στον λιγότερο αφυπνισμένο, στον καθόλου αφυπνισμένο θεραπευόμενο, και από εκεί να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι, όπως το ξεκίνησαμε κάποια στιγμή και εμείς, και να πηγαίνει. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανταλλαγή συνεδρίας από έναν άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον έχει κάποια εμπειρία και έχει αρχίσει να κουνάει τα πράγματα ορατά και αόρατα, και ο άλλος είναι πιο μαθητευόμενος, και φυσικά και ο προηγούμενος που ανέφερα είναι στην αρχή σε σχέση με τον δρόμο που έχει να διανύσει, δηλαδή σε ένα χρόνο θα είναι καλά, πολύ καλύτερος. Οπωσδήποτε, άλλωστε μην ξεχνάμε το εξής, ότι ξέρουμε εμείς όλοι όσοι έχουμε διδαχθεί ρεφλεξολογία, ότι για να μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι σε μια καλή αποδοτική κατάσταση απέναντι στους οποιουσδήποτε έχουμε δέκτες, απέναντί μας ως δέκτες ρεφλεξολογίας. Ναι, ως ρεφλεξολογήσιμους. κάθε 7 ρεφλεξολογίες που δίνουμε σε κάποιον, πρέπει να βρίσκουμε έναν συνάδελφο να μας κάνει, να κάνουμε και να μας κάνει, να κάνουμε μια ανταλλαγή. Αυτό το πράγμα συνήθως κάπου μένει στα αζήτητα στην πορεία. Σίγουρα είναι πολύ καλό, αλλά δεν έχει ακούσει αυτή την αντιστοιχία μέχρι τώρα. Ναι, υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Και καλό είναι δηλαδή όλοι όσοι. Και να εφαρμόζεται και γίνεται και πολύ πιο αποδοτικός ο ρεφλεξολόγος μετά. Για συνέχισε σε αυτό που έχει πει και έχει γράψει ο Γρηγόρης ο Δρακόπουλος. Οι αντιλήψεις αυτές όμως ήταν ήδη γνωστές στον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Έτσι λοιπόν, ο Ιπποκράτης βλέπω ήταν ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, ο Ασκληπιός όμως ήταν ο θεός της ιατρικής, και ιδιότητα που την είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, τον Απόλλωνα, που πραγματικά ήταν ο θεός της ιατρικής. Όπως γνωρίζουμε, ο Ιπποκράτης εφήρμοσε την τεχνική της φλεβοτομίας, δηλαδή μια τεχνική αφέμαξης, ίσως και μια μορφή βελονισμού. Το μυστικό στην επιτυχή έκβαση αυτής της τεχνικής είναι να γίνεται κατά το δυνατόν απομακρυσμένα σε σχέση με το τμήμα, από το σημείο που εντοπίζεται και εστιάζεται το πρόβλημα. Στο έργο του περί οστέων φύσεως αναφέρει: οι φλεβοτομίες πρέπει να γίνονται ανάλογα με τούτη τη διάταξη. Πρέπει να φροντίζονται να γίνονται οι τομές όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις περιοχές που συνήθως εμφανίζονται οι πόνοι και συσσωρεύεται το αίμα. Γιατί έτσι δεν θα γίνει μεγάλη μεταβολή ξαφνικά και θα μπορεί να μεταβληθεί η ασθένεια, η συνήθεια, έτσι ώστε να μην επικεντρώνεται πια το αίμα στο ίδιο σημείο. Επομένως, τα πιο απομακρυσμένα σημεία της εφαρμογής της φλεβοτομίας και των πιέσεων και ανατρίψεων της σύγχρονης ρεφλεξολογίας είναι τα χέρια και τα πόδια και το κεφάλι, κυρίως τα αυτιά. Από όπου ξεκινούν και καταλήγουν οι τέσσερις φλέβες με συμβρινή του Ιπποκράτη, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα έργα του, περιοστέων φύσεως και περιφύσεως ανθρώπου,
Και ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την αναγνώριση των άκρων ως βάση των ζωνών, αλλά και τα καταλληλότερα σημεία τα οποία αντανακλούν ολόκληρο το σώμα, είναι η εξής αναφορά στο έργο περί φύσιος πεδίου, όπου και διαβάζουμε. Επίσης, εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, να γίνει κατανοητό ότι αυτά είναι αυτά που περιγράφει ο Ιπποκράτης. Ναι, ναι, ναι. Στα συγκεκριμένα βιβλία, στα συγκεκριμένα βιβλία, και δεν είναι αυτό που εφαρμόζει ο ρεφλεξολόγος σήμερα, διότι ο ρεφλεξολόγος δεν κάνει κανένας είδους φλεβοτομίες. Ναι, ναι, εμπνευσμένος όμως, ναι, από την επίδραση και την πίεση, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν που κάνει ο ρεφλεξολόγος είναι η εφαρμογή δακτυλοπιέσεων. Συνέχισε. Ακριβώς. Στα πόδια και στα χέρια υπάρχουν τα πιο λεπτά αγγεία, τα πιο σφιχτά και τα περισσότερα, όπως επίσης και τα πιο λεπτά και τα πιο σφιχτά και τα πιο πολλά νεύρα, καθώς και κόκαλα πολύ μικρά στο μέγεθος. Αυτά είναι που αναφέρει περί φύσεως πεδίου. Κόκαλα ως εργαλεία, για να καταλάβετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η βασική αντίληψη πάνω στην οποία βασίστηκε θεμελίωση της σύγχρονης ρεφλεξολογίας από το Fitzgerald και την Ingham συνίσταται και ταυτίζεται με αυτή του Ιπποκράτη και την εφαρμογή της φλεβοτομίας. Μπορεί να μην κόβουμε υλικά τη φλέβα, όμως νοητικά και ενεργειακά επεμβαίνουμε και διακόπτουμε και επανασυνδέουμε την διακεκομένη ροή της ενέργειας στον ενεργειακό χάρτη που συμβολίζουν, έτσι. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές τεχνικές που λειτουργούν και βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία και προσέγγιση, που δεν είναι άλλη από αυτή της αντανάκλασης και της δυνατότητας να επέμβουμε απομακρυσμένα για να θεραπεύσουμε ένα σημείο. Και αυτό είναι μια άλλη αρχή της ρεφλεξολογίας μας, που λέει ότι δεν επεμβαίνουμε ποτέ πάνω στο σημείο που πάσχει, αλλά εξ αντανακλάσεως, εξ ησυχίας, εξ αντανάκλασης το όλο και το μέρος, ναι, από το πρόσωπο, από το χρώμα και χιλιάδες άλλες ειδικότητες ρεφλεξολογίας. Αυτά λέει στην πρώτη του αναφορά και κείμενο ο Γρηγόρης ο Δρακόπουλος από τον Ιπποκράτη και τον Fitzgerald και την Ingham. Εδώ θα διαβάσω κι εγώ μία σύνθεση. Ναι, θες να πεις κάτι? Ναι, 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 έχει κάτι πολύ ωραίο στη συνέχεια. Για πες. Θα να το διαβάσω. Πιο συγκεκριμένα, επισκεπτόμενοι το έργο «Γυμναστικός» του Φιλόστρατου, διαβάζουν: όσο για τη συμμετρική κατασκευή των μελών του σώματος, όπως την αγαλματοποιία, πρέπει να την εξετάζουμε με τον ακόλουθο τρόπο. Τα σφυρά πρέπει να είναι αναλογικά με τον καρπό. Η κνήμη με τον πύχη. Ο βραχίωνας να ανταποκρίνεται στο μυρό και όμως στο γλουτό. Η πλάτη πρέπει να συγκρίνεται με την κοιλιά και το στέρνο να φουσκώνει το ίδιο με την περιοχή κάτω από το ισχύο. Τέλος το κεφάλι, που έχει σχήμα σύμπαντος, να είναι συμμετρικό με όλα τα άλλα. Έχεις ακούσει πολλές φορές που λέμε ότι το κάθε κεφάλι έχει το δικό του σύμπαν. Ναι. Να το λοιπόν για, ναι, τα αρχαία κείμενα. Ναι, ναι. Την οποία την χρησιμοποιούν ως μια αναλογική παρουσίαση του σώματος ως προς τα όργανα. Λοιπόν, κάνοντας μια μέρα μια συζήτηση με τον άλλον πολύ πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό ρεφλεξολόγο, ο οποίος είναι και αυτός διδάσκει ρεφλεξολογία εδώ και χρόνια. Αν εννοείς αυτό που υποπτεύομαι, έχει ξεφύγει πια από τα έννοια. Έχει ανέβει σε ένα αερόστατο και περίπτωται. Όχι, δεν υπερίπτωται, υποπτεύει, κατευθύνει. Μα γι' αυτό δημιουργεί ευκαιρίες. Μην ξεχνάς ότι το αερόστατο είναι δεμένο κάτω, γιώνεται. Ασόπτονται οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που τον πήραν λίγο μακριά, τον τράβηξαν. Έλατε, και ελπίζουμε να τελειώσει και να γυρίσει να ξαναβάλει τάξη στο μαγαζί. Και όχι τίποτα άλλο, ξέρεις τι γίνεται. Φορούσε και εκείνες τις ωραίες τις βερμούδες και έβρισε εγώ ευκαιρία σε στιγμές δράσης να του φωτογραφίσω τις γάμπες του και την κοπάνισε. Η συζήτηση λοιπόν γίνεται για τον Σπύρο τον Δημητράκουλα. Και μία μέρα, συζητώντας έτσι ακριβώς ευρισκόμενος στην ΡΙΕΝ, που είναι η Πανευρωπαϊκή Ένωση Ρεφλεξολόγων, τον ρωτάγανε ρεφλεξολογία, ρεφλεξολογίστς, ρεφλεξολογία. Τι λέτε εσείς στα ελληνικά ρεφλεξολογία?
Και κάνοντας μια τέτοια συζήτηση, μας έδωσε ένα έναυσμα ο ίδιος να καθίσουμε να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τον ορισμό της ρεφλεξολογίας στα ελληνικά. Ναι. Έκατσα λοιπόν. Πριν διαβάσεις αυτό το πολύ ναι. ωραίο και πλατή και πολύ διαφωτιστικό ναι. κείμενο που έχεις θα πεις εσύ ένα σύντομο. Όχι, ακριβώς τη μετάφραση. Ναι. Ρεφλεξ. Ναι. Αντανακλαστική. Και λόγος. Και λόγος. Και θεραπεία, πίσω θεραπεία. Το έχεις πει και πάρα πολύ ωραία. Τι είναι η ρεφλεξολογία, με το δικό σου τρόπο. Ποιο ξαναπες το. Η πίεση. Όχι, πώς το είχαμε πει. Πώς το έχεις πει. Αντανακλαστική δαχτυλοποίηση. Πίεσοθεραπεία. Αντανακλαστική λοιπόν, πίεσοθεραπεία. Ακριβώς ό,τι ναι. λέει, δεν είναι δικό μου όμως. Ναι. Έκανα μετάφραση δεν έχει σημασία. Του όρου. Ναι, δεν έχει σημασία. Και εγώ σκεφτόμενο τα όσα υπάρχουν. Ναι. Αλλά το δικό σου είναι πολύ πιο πλατή και δίνει πραγματικά. Συνέθεσα ναι. αυτό που θα σας διαβάσω. Τι είναι λοιπόν η ρεφλεξολογία. Είναι ένας βιοενεργομικρομακροσκοπικός αντανακλαστικός ερεθισμός συντονισμού ολικής συνλειτουργίας σύζευξης και αλληλεπίδρασης μέσω δακτυλοπιέσεων ή και αυρικών ενεργοποιήσεων του σώματος με προτεραιότητα στα πέλματα, τις παλάμες, τα αυτιά αλλά και τα κατάλληλα πλησιέστερα σημεία του σώματος κατά χρήζουσα περίπτωση προς μετάδοση και ενεργοποίηση της αυτοθεραπευτικής και αυτοεξισορροπιστικής λειτουργίας του σώματός μας. Δηλαδή, αυτό όλο είναι ως να ισούται με αυτό που λέμε αντανακλαστικολογία ή κατά τους δυτικούς αυτό που λένε οι ίδιοι ρεφλεξολογία. Με βάση τα εξής, ξέρουμε όλοι μας πως το σώμα μας δέχεται επιδράσεις στην βιοενεργειακή του υπόσταση από το ίδιο το περιβάλλον μας. Πολύ περισσότερο δε από την ίδια την αφή, ως κάτι χειροπιαστό. Ξέρουμε όλοι μας ότι περικλειόμαστε από την άβρα μας, η οποία δηλώνει την ύπαρξη αυτή της δικής μας ενέργειας. Εδώ λοιπόν έχουμε και την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε το πώς μία άβρα μπορεί να δέχεται και να αντιδρά αντανακλαστικά από την επίδραση μίας άλλης που την πλησιάζει. Σε επίπεδο βιοενέργειας λοιπόν μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε το τι ρόλο μπορεί να παίζει η βιοενέργεια ενός πάνω σε άλλον. Θα φέρω ένα διπλό και απλό παράδειγμα ως προς αυτό. Πέστε ότι είμαστε σε ένα κρύο περιβάλλον, αναζητούμε την ζεστασιά για να εξισορροπήσουμε. Βλέπουμε μια εστία θερμότητας. Αμέσως, χωρίς να είμαστε κοντά, δεχόμαστε την ευεργετική της υπόσταση μέσω των μηνυμάτων που δεχόμαστε και των εσωτερικών μηχανισμών της λειτουργίας μας. Πηγαίνουμε κοντά σε αυτήν την πηγή θερμότητας, επιλέγουμε να έρθουμε τόσο κοντά σε αυτήν που η επίδρασή της επάνω μας γίνεται αντιληπτή χωρίς να γίνεται ορατή στο εξωτερικό μας περιβάλλον. Δηλαδή, εμείς ζεσθενόμαστε, αλλά δεν υπάρχουν έκδηλα σημάδια επάνω μας στα μάτια των άλλων ότι έχουμε υπερβεί το ανώτερο θετικό σημείο επίδρασης. Όλοι μας ξέρουμε πως αν πιάσουμε αυτήν την πηγή θερμότητας θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα ορατά σε όλους. Το ίδιο γίνεται και με την εφαρμογή της μόξας. Μόξα είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιούν οι Κινέζοι σε στικάκια, όπως είναι ας πούμε ένα πολύ πολύ λεπτό μολύβι συμπυκνωμένα, τα οποία τα ανάβουν και τα τοποθετούν πολύ κοντά πάνω από συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι υποδοχής βελονιστικών θυρών και όπου μέσω της θερμοκρασίας επηρεάζουν το σώμα και τις λειτουργίες του χωρίς να χρειάζεται να γίνεται διάτρηση του δέρματος αλλά χρησιμοποιώντας μόνο τη θερμοκρασία που παράγεται από το καμένο υλικό αυτό του φυτού που λέγεται μόξα, γι' αυτό λέγεται μόξα. Έτσι λοιπόν δεχόμαστε μέσω της ενέργειας το θετικό αποτέλεσμα. Σε επόμενο επίπεδο, άμεσα μέσω της αφής πια
εισβάλλουμε όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και σωματικά στο πεδίο επίδρασης του αγγιζομένου. Το σοφό δίκτυο που έχουμε όλοι μας αντιλαμβάνεται άμεσα αυτήν την αφή, τόσο στο ίδιο το σημείο, όσο και στην διαδρομή που ακολουθεί η νευροδιαβιβαστική μας ικανότητα να μεταφέρει το μήνυμα στο κέντρο ελέγχου των πάντων πάνω μας. Δηλαδή, επιδρούμε και στο δέντρο και στο δάσος. Όλα επικοινωνούν μεταξύ μας, διότι είναι αλληλένδετα στο δίκτυο αυτό που μας ορίζει και μας συνθέτει και δεν υπάρχει ούτε ένα εκατομμυριωστό του χιλιοστού πάνω στο σώμα μας που είναι αποκομμένο από τη σύνδεσή του με το όλον. Αυτό που υπάρχει είναι η διαφορετικότητα της πύκνωσης αυτού του δικτύου ανάλογα με την συνδεσιμότητά του με τα άλλα σημεία και είναι όπως θα μπορούσαμε να πούμε όπως ένα αστικό δίκτυο πιο συμπυκνωμένο στο κέντρο, αλλά έχει και περιφέρεια, έχει και πιο ανοιχτά σημεία για να μπορεί να κυκλοφορεί ό,τι χρειάζεται άνετα και σοφά, χωρίς αφροσύνη και με μέτρο άριστο. Είμαστε μέσα στις πόλεις, κοντά ο ένας τον άλλον, διότι έχουμε ανάγκη την ζεστασιά της κοινωνικότητας που μας διακρίνει. Χρειαζόμαστε όμως και το άνοιγμα των αγρών, που θα μας εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία της τροφής μας, την καλλιέργειά της. Έτσι έχουμε και τα κομβικά σημεία που επικοινωνούν από τους υποδοχείς, παλάμες, πέλματα, αυτιά, που έχουν πιο πυκνό δίκτυο με το κέντρο οργάνωσης των ισορροπημένων μας λειτουργικών ρυθμιστών που είναι στον εγκέφαλό μας. Όλα συνδέονται μεταξύ τους αλληλοδιαδόχως, οριζοντίως και εγκαρσίως. Αυτό μας δίνει και την δυνατότητα να πιέζουμε σε ένα σημείο και να έχουμε υποστήριξη των σημείων βοήθειας σε αντιστοιχεία ή συστοιχεία όπου αυτά χρειάζονται και κατά περίπτωση, ανάλογα με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Επί του σημείου, παράπλευρα του σημείου, περιφερειακά του σημείου, μακριά από το σημείο ανάγκης υποστήριξής του. Πιάνουμε την επιφάνεια, επιδρούμε εν το βάθη. Αυτό το βάθος φτάνει στην ψυχή μας. Η ψυχή μας εξισορροπεί την άβρα μας, έχουμε ορατό το αποτέλεσμα της διατήρησης της υγείας μας, όπως και την επαναφορά της αν ξεφύγει. Όλα αυτά λοιπόν μου δίνουν την προσδιοριστική ικανότητα να περιγράψω με αυτόν τον τρόπο πώς δρά αυτό που θα λέγαμε ελληνικά μεταφρασμένα ο αντανακλαστικολόγος. Αυτός δηλαδή που έχει την ικανότητα, προσεγγίζοντας το σώμα με τρόπο όπως περιγράφεται και παραβολικά από αυτό που σας διάβασα, να επιδρά και να εξισορροπεί τις ανάγκες του σώματος, του δεχομένου αντανακλαστικά, το άγγιγμα της άβρας, το χάδι, την πίεση μέσω των δακτύλων μας και όχι μόνο, όπως και την πιο έντονη εισβολή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να ξυπνήσουμε και να δραστηριοποιήσουμε σημεία τα οποία κοιμούνται και που όμως είναι επιτακτική ανάγκη να τα ξυπνήσουμε ώστε να πετύχουμε αναστροφή μιας γένεσης ενός καταστροφικού κύκλου που θα φέρει την κατάρρευση της υγείας μας αν τον αφήσουμε να εξελίσσεται κατά τον καταστροφικό αυτό ρυθμό του. Συμφωνώ απόλυτα, όπως είπα και στην αρχή, είναι πολύ πλατής και πολύ βαθύς ορισμός και σε ρωτώ τώρα. Ναι. Πες ότι δεν είμαστε στο σταθμό και μιλάμε έξω σε ένα καφέ. Ναι. Αυτό το θέμα, έτσι όλο όπως το διάβασες, είναι για πρόταση στο Σπύρο το Δημητράκουλα για τις πτυχιακές, για την πτυχιακή εξεταστική τροφιλοξιολογία του δεύτερου έτους? Όχι, πες, είναι ή δεν είναι? Δεν ξέρω, να το ρωτήσουμε. Και χάνω στοίχημα αν σου αρνηθεί. Είναι πλήρης, πλατής, βαθύς και έχει τόσες πολλές έδρες που μπορεί να εφαρμόσει και όποια άλλη εμπειρία ίσως σου έχει διαφύγει από κάποιον άλλο. Πάντοτε έχουμε ένα. Είναι αυτό το πράγμα που είπες εσύ στην αρχή. Μα αυτό είναι το δεύτερο. Ότι άπαξ και αρχίσει να ασχολείσαι με κάτι, και πολύ περισσότερο δε όταν αυτό το κάτι έχει να κάνει με την ίδια τη φύση της ύπαρξής μας, που είναι η ζωή και η ευεξία της, δεν μπορείς να παραμείνεις σε καμία περίπτωση μόνο στην πρώτη γνώση που έλαβες. Εάν μείνεις στην πρώτη γνώση που έλαβες, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνεις είναι να σε αξιοποιήσουν και να σε χρησιμοποιήσουν ως ένα ιστορικό
σημείο αναφοράς στο ότι εκείνη την εποχή τότε κάναν αυτό που λέει εκείνος. Και επιπλέον... Πρέπει να εξελίσσεσαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Και η ζωή η ίδια είναι εξέλιξη. Και για να μην πούμε ότι επειδή αναφερόμαστε και μιλάμε για τη ρεφλεξολογία σήμερα, ότι είμαστε μονολυθικοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά να πούμε ότι όπως η ρεφλεξολογία αναφέρεται εδώ σήμερα στην εκπομπή που κάνουμε μαζί Φώτη, ότι είναι το μέσο της ενεργοποίησης, της διατήρησης, της εγρήγορσης του οργανισμού μας και της καλύτερης αντανακλαστικής του φυσικής αυτοθεραπευτικής ιδιότητας. Αυτή είναι η εικόνα που σχηματίζεται στην αρχή. Ναι. Ιδάλλως σε όλους τους εσωτερικούς δρόμους, όπως και στη ρεφλεξολογία, εσωτερικούς δρόμους μπορούμε να πούμε κάλλιστα ότι είναι, ο τελικός στόχος είναι ένας. Όλοι οι δρόμοι των εσωτερικών σχολών καταλήγουν εκεί, στη θέωση. Εκεί ναι. Σε πάει. Επίσης, δεν έχει σημασία η διαδρομή που θα ακολουθήσει κανείς. Και είναι και διαφορετική, αυτό θέλω να πω πριν. Αυτό, γι' αυτό, αυτό άρχισα να αναφέρω και να λέω ότι μην κοιτάτε που μιλάμε για τη ρεφλεξολογία. Οι τρόποι εξισορρόπησης του καθενός οργανισμού είναι θέμα καταρχάς της ίδιας της οντότητας ως επιλογή, ως τι είναι αυτό που του πηγαίνει καλύτερα, τι είναι αυτό με το οποίο συνδέεται περισσότερο και πιο καλά. Πιο απλά εμπειράται διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και από την άλλη μεριά να έχει την ελευθερία και την ικανότητα της σύνδεσης με το ίδιο του το σώμα, να μπορεί να σκεφτεί και να κατανοήσει και να νιώσει κυρίως τι είναι αυτό που του πηγαίνει καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε μονοκρατορική. Ό,τι κάνει καλό στην ευεξία και στην διατήρηση της υγείας είναι μια καλή διαδρομή, την οποία καλείται ο κάθε ένας μας να διαλέξει, να επιλέξει ως τρόπο εφαρμογής για τον εαυτό του. Αυτή τη στιγμή αυτή του μιλάει περισσότερο. Και έτσι μπορεί να είναι το οτιδήποτε νιώθει ότι είναι πιο κοντά και πιο έτοιμος να δεχτεί εκείνος, είτε αν λέγεται ομοιοπαθητική, είτε αν λέγεται βελονισμός, είτε αν λέγεται ρεφλεξολογία, είτε αν λέγεται σιάτσου, είτε αν λέγεται... Είναι η ομοιοπαθητική η ίδια μέθοδος με τις άλλες τρεις που ανέφερες? Είναι κάτι πιο διαφορετικό. Εγώ μιλάω. Ναι, αλλά... Η ρεφλεξολογία όμως, το σιάτσου και ο βελονισμός είναι επαφή. Εγώ όμως χρησιμοποιώ στην αναφορά αυτή όχι τις διαφοροποιήσεις των μεθόδων, χρησιμοποιώ το ίδιο το υποκείμενο ως αναφορά. Δηλαδή, η γνώμη σου ποια είναι τώρα όμως, ότι η ομοιοπαθητική εντάσσεται στον κύκλο των δικών μας δραστηριοτήτων και με τις άλλες τρεις που ανέφερες? Εάν είσαι ομοιοπαθητικός, βέβαια εντάσσεται. Εάν δεν είσαι, συνεργάζεσαι και προτείνεις παράλληλα το ότι ένα πράγμα το οποίο γνωρίζεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνει σε συνδυασμό, όπως είναι και οι διατροφολόγοι. Δηλαδή, αυτό που καλόμαστε να κάνουμε όλοι όσοι ασχολούνται με κάτι τι διαφορετικό που έχει θέμα την ευεξία και την αποκατάσταση της ισορροπίας των ρευστών, της ενέργειας ή του σώματος, που εμείς το επιτυχάνουμε δια της επαφής, ναι, και της νοητικής παρέμβασης, ναι, ας πούμε, στη διαδικασία, ναι, ενώ εκείνη, ναι, είναι εξ αποστάσεως και με ένα χάπι. Ναι. Αλλά όμως, σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, θα σου φέρω ένα άλλο απλό παράδειγμα. Συζήταγα με τον Κινέζο φίλο και γιατρό που είχα μία περίοδο χρόνια πριν ως βελονιστή μου, και ένα από τα κύρια πράγματα ως αιτίες που ψάχνουν να βρουν κάποιοι ένα βελονιστή για να τον προσεγγίσουν πιο εύκολα από ότι θα πήγαινε ο κάθε ένας, δεδομένου ότι και αυτό έχει έρθει αργά μέσα στη δική μας νοοτροπία. Πολύ πρόσφατα τα τελευταία χρόνια το έχουν αποδεχτεί και οι γιατροί της κλασικής ιατρικής, της δυτικής ιατρικής, ως τρόπο εφαρμογής, όπως είναι κυρίως οι οδοντίατροι ή σε κάποιες περιπτώσεις οι γιατροί οι οποίοι θέλουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα πόνου ή αναισθησίας,
πριν να γίνουν αυτά και πριν να ανοιχτεί τόσο πολύ σε εύρος η γνώση και του κόσμου ότι μπορεί να προσφύγει σε έναν βελονιστή για να κάνει κάτι με τον τρόπο του βελονισμού, πηγαίνανε για να κόψουν το τσιγάρο. Μέχρι τώρα καλά. Λοιπόν, και τι έλεγε, και τι μου έλεγε ο Δόκτωρ Χο. Δεν μπορείς να έρχεσαι στον βελονιστή και να θεωρείς εξασφαλισμένο το ότι επειδή πήγες στο βελονιστή και σου έβαλε βελόνες να σου κάνει βελονισμό, ότι θα κόψεις και το τσιγάρο, όταν δεν είσαι εσύ ο ίδιος έτοιμος να το κόψεις. Δηλαδή, χρειάζεται οπωσδήποτε σε κάθε μία περίπτωση τη συνεργασία του ασθενούς. Του ασθενούς, ναι. Αυτού που ζητάει τη θεραπεία και του. Και μέχρι εδώ συμφωνώ. Και σου λέει ότι έφερνε παράδειγμα και λέει, μου έρχονται εμένα άνθρωποι εδώ πέρα και λένε έρχομαι γιατί θέλω να κάνω βελονισμό για να κόψω το τσιγάρο. Έρχεται μέσα, δεν καπνίζει όσο είναι μέσα στο ιατρείο, του βάζω εγώ τις βελόνες, μετά από την ώρα που πρέπει να τις έχει σηκώνεται, φεύγει, βγαίνει έξω στον δρόμο και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βγάζει από το πακέτο ένα τσιγάρο και να το ανάβει για να το καπνίσει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λέει, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, εάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται ποτέ του να κόψει το τσιγάρο. Πρέπει να το θέλει. Άλλο αυτό, εντάξει. Λοιπόν, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, λέω κι εγώ, ο κάθε ένας αυτό το πράγμα που επιλέγει να κάνει, πρέπει να είναι συνειδητός ότι θέλει να το κάνει. Δεν αφήνεται απλώς στα χέρια κάποιου και του λέει κάνε με εσύ καλά. Διότι κατά τον ίδιο τρόπο ο οργανισμός ξέρει να επουλώνει και μία πληγή. Δεν διαφωνώ πουθενά. Ναι, αλλά όχι. Η ερώτηση ξεκίνησε. Πώς. Αν είναι η ίδια η ομοιοπαθητική. Ο οργανισμός. Όχι, δεν είναι η ίδια. Όχι. Το υποκείμενο είναι το ίδιο. Και το σιάτσου σαν τρόποι επίδρασης και θεραπείας της ανθρώπινης οντότητας μπορούν να συγκριθούν σε ομοιότητα με την ομοιοπαθητική. Όχι, κάθε μία κάνει το δικό της πράγμα. Όχι, όπως... οι τρεις είναι συγγενείς όμως, η τέταρτη ομοιοπαθητική είναι κάτι άλλο. Κοίταξε, στο βάθος η ομοιοπαθητική με βάση τις δικές της αρχές συγγενεύει και αυτή για τον εξής λόγο, διότι στην ομοιοπαθητική το ζητούμενο ποιο είναι. Είναι το να μπορέσει ο ομοιοπαθητικός γιατρός που εφαρμόζει την ομοιοπαθητική στον ασθενή του να εντοπίσει ιδιοσυγκρασιακά ποιο είναι το φάρμακο του ασθενούς του. Είναι χαρακτηριστικό στο ότι αν ο γιατρός που θα επιλέξει το φάρμακο το ομοιοπαθητικό για τον ασθενή δεν έχει κάνει σωστή διάγνωση και του δώσει ένα χάπι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στη δική του περίπτωση, το χάπι αυτό δεν τον βλέπει σε τίποτα τον άλλον. Ω, μην το λες αυτό. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι θα το απορρίψει ο οργανισμός αλλά του. Αλλά και αν δεν αναφερθώ στις προσωπικές εμπειρίες της βλαπτικότητας των χαπιών, θα ρωτήσω το άλλο. Το χάπι θεραπεύει ή ο ομοιοπαθητικός γιατρός? Γιατί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις της δικής μας προσοχής. Το χάπι εκεί στην ομοιοπαθητική είναι το μέσο που χρησιμοποιείται ως έρισμα, όπως εσύ ως ρεφλεξ. Όχι. Γιατί στη ρεφλεξολογία, στο σιάτσου και στο βελονισμό, αυτό που κάνουμε. Είναι η πίεση. Η πίεση που μέσω της πίεσης και της εφαρμογής τεχνικής τέχνης ενισχύεται ο οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει δυνάμεις για την αυτοθεραπεία του. Το κάνει μόνος του. Ναι. Στην ομοιοπαθητική τι γίνεται? Ερώτηση, δεν ξέρω. Το χάπι θεραπεύει ή ο γιατρός? Γιατί εμείς... Όχι, τα χάπια δεν είναι θεραπείες. Ποιος την είναι ο γιατρός? Γιατί εμείς, μανι-μάνι, που δεν επεμβαίνουμε στη θεραπεία του ασθενούς, δηλαδή τον ενισχύουμε απλά και αναλαμβάνει μόνος του την αυτοθεραπεία. Και στην ομοιοπαθητική το ίδιο πράγμα γίνεται. Το ερέθισμα που παίρνει από τη συγκεκριμένη ουσία που τη δίνει σε χάπι ο γιατρός είναι αυτό που, εάν στοχευθεί σωστά, είναι αυτό που θα κάνει τον οργανισμό να ενεργοποιηθεί εσωτερικά και να προσλάβει αυτές τις αντανακλαστικές ιδιότητες που αναζητώνται για να του δημιουργήσει μια εξισορρόπηση. Εκείνη η διαφορά. Προσωπικά δεν έχω την ίδια. Δεν έχουμε κάποιον ομοιοπαθητικό εδώ πέρα για να μας το αναπτύξει. Γι' αυτό σταματάω. Οπότε, αλλά αυτό που σου λέω το ξέρω. Είναι άποψη.
άποψη δικιά μου. Ναι. Και εκφράζω άποψη μόνο αυτό. Και, και εγώ απλώς το άπλωσα, ανοίγοντας τη βεντάλια αυτή σε σχέση με τις διαφορετικές μεθόδους, για να επιστρέψω και να πω και να επιμείνω ότι πρέπει να είναι ο άλλος, ο κάθε ένας ως άνθρωπος που θέλει να πετύχει την εξισορρόπηση της ευεξίας του και της υγείας του, έτοιμος για αυτό που θα πάει να διαλέξει, να το θέλει να το κάνει. Ναι, αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό. Αλλά από την αυτό άλλη... υπογραμμίζω εγώ, ναι, αναφερόμενο σε όλες αυτές. Όπως επίσης, το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε ότι είναι ωφέλιμο ακριβώς για τον ίδιο λόγο ο κάθε ένας ο οποίος έχει την ανάγκη προσφυγής του προς κάποια μία κατεύθυνση υποστήριξης να έχει την συνείδηση ότι το επιλέγει μόνος του για να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή. Εδώ, Δημήτρη, θέλω να κάνω μια αναφορά ως προς το εξής σημείο. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνοι που δεν θέλουν. Ναι. Και υπάρχουν και οι άλλοι που μέχρι να δεχτούν τη βοήθεια, απλά δεν μπορούν. Κοίταξε, τα πάντα είναι η ψυχή μας, έτσι. Μην ξεχνάς το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να παραμείνουν ασθενείς και αν δουν ότι πάνε να γίνουν καλά, αισθάνονται άσχημα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτούς. Όχι, εγώ στο φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε εκείνους που μέχρι να ζητήσουν τη βοήθεια ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν. Και αφού δέχτηκαν τη βοήθεια, δηλαδή και ενισχύθηκαν τα συγκεκριμένα σημεία τους και γέμισε ο οργανισμός τους και η ροή και η αποκατάσταση της ενέργειάς τους αποκαταστάθηκε, ναι. Νιώθουν πιο ικανοί, ως διαθαύματος και διαμαγείας. Δεν είναι μαγικό, δεν είναι θαύμα, απλά η ενέργειά τους είναι πια συγκεντρωμένη, δεν χάνεται και φορτίζει τον οργανισμό αυτόν με ικανότητες και δεξιότητες. Οπωσδήποτε, κοίταξε να δεις. Αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύσει μέσα στη ζωή μηδενός εξαιρουμένου, βεβαίως, κάποια στιγμή. Σε όσους θέλουν. Σε όλους. Σε όλους. Δηλαδή, ούτε εμείς εξαιρούμαστε. Φυσικά και... Είναι ένας γενικός κανόνας, ναι, που μπορεί κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας να πιάσει και εμάς τους ίδιους. Όχι, σίγουρα. Οι συνθήκες είναι αυτές που μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε ένας για να μπορεί να έχει και την απάντηση σε τι θέση είναι δυνάμενος να ανταπεξέλθει, ναι, και να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Ναι, αλλά πολλές φορές αυτό γίνεται σε λίγο πιο ασυνείδητο επίπεδο και ακούς τον άλλον, ας πούμε, και σου λέει όπου μου έφερες τη θετική σου ενέργεια και μου έφερες την αρνητική σου ενέργεια. Έτσι αλλιώς, κοίταξε να δεις, τα ομώνυμα και τα ετερόνυμα που λένε έλκονται ή αποθούνται αναλόγως, ναι, διότι και τα ομώνυμα έλκονται και τα ετερόνυμα έλκονται, ναι, ή αποθούνται, ναι, 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 αναλόγως. Ναι, σωστά. Σκέψου ότι είναι θέμα χρονικής στιγμής. Πώς ένας άνθρωπος κάθεται μαζί με έναν άλλον και τον έχει κάνει θεό του και ξαφνικά την επόμενη μέρα όταν θέλει να του κλείσει και την πόρτα στα μούτρα αρχίζει και βγάζει όλα τα αρνητικά και αντί να καθίσει να σκεφτεί ποια ήταν όλα τα θετικά τα οποία τον εξυψώνουν και είχε να τα λέει γύρω γύρω σε όλο τον κόσμο, ξαφνικά λες και έχει τυφλωθεί, δεν υπάρχει τίποτα από το προηγούμενο και αρχίζει και καταγράφει και αναφέρεται σε όλα τα αρνητικά. Δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι έχει χάσει την ευελιξία να δει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον άλλον, στο όλον. Και το όλον, όταν έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που συμπεριφέρονται έτσι στις διαδικές τους σχέσεις, δείχνουν αυτό το ετερόκλητο, το ότι ξέρουμε, γνωρίζοντας ανατομία, να σου το πω έτσι, ενεργειακή, ιατρικά. Α, ιατρική ανατομία. Ότι το γεγονός το ότι εμείς μπορούμε και στεκόμαστε όρθιοι και δεν πέφτουμε και βαδίζουμε, έχει να κάνει με την απόλυτη ισορροπία αντίθετων δυνάμεων. Εάν αφαιρούσες κάποιες από τις δυνάμεις που θεωρούνται αντίθετες από ή προς, τότε το μόνο πράγμα που θα ήταν σίγουρο ήταν το ότι θα καταραίαμε, θα πέφταμε. Είτε θα πέφταμε μπροστά, είτε θα πέφταμε πίσω. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί δεν είχα καλό βαθμό στη φυσική. Λοιπόν, θα σου φέρω εδώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λέμε μου φέρες τη θετική σου ενέργεια και μου φέρες την αρνητική σου ενέργεια ως επιτοπλίστων. Δεν ισχύει. Να σου πω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Άλλοι το λένε χαριτολογώντας ένα ολοκληρωμένο. Συγγνώμη. Ως επιτοπλίστων, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να κυριολεκτήσουμε με αυτή την έκφραση. Ως επιτοπλίστων όμως, θετική ενέργεια ονομάζουμε το γέμισμα μας. Ναι.
από ενέργεια. Ναι. Και αρνητική ενέργεια εννοούμε την τρύπα που μας κάνει και χάνουμε την ενέργεια. Η ενέργεια δηλαδή αυτή καθ' αυτή δεν είναι αρνητική ή θετική. Αρνητική ή θετική γίνεται από τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε. Η τρύπα όμως ή οι τρύπες που γεμίζουμε για κάποιους λόγους κάποια στιγμή και αδειάζουμε, αποδίδουμε την ευθύνη, ας πούμε, σε ένα τρίτο, σε ένα τέταρτο πρόσωπο, ότι μας άδειασε γιατί μας έφερε αρνητική ενέργεια. Και ενώ στην ουσία είναι το άδειασμά μας από ενέργεια και κατ' επέκταση το χάσιμο των όποιων δεξιοτήτων είχαμε συνειδητοποιήσει αυξάνοντας την ενέργειά μας. Κοίταξε, εγώ θα σε προσγειώσω στα δεδομένα της ρεφλεξολογίας, μια και μιλάμε για ρεφλεξολογία σήμερα. Και θα μπω παραμέσα αναλυτικά στη ρεφλεξολογία για να μην αδικούμε και το αντικείμενο. Ευτυχώς που πήρα το πτυχίο πριν δώσεις τις σημειώσεις στο Σπύρο. Τι θες να πεις δηλαδή, το ότι με κατηγορείς εν δυνάμει μελλοντικά για το ότι μπορεί να τις πάρει και να πάει τις δώσεις στους επόμενους? Όχι, ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ η διαδικασία για να πάρει το πτυχίο. Δεν νομίζω. Άλλωστε το παραβολικό είναι πιο εύκολο σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, συνεχίζοντας να αναφερόμαστε στη ρεφλεξολογία, καθαρά στη ρεφλεξολογία, λέμε πόδια, δάχτυλα μιλούν για την κατάσταση της υγείας μας και το σώμα μας. Τα πόδια μας είναι ο καθρέφτης του σώματός μας. Ξέρετε ότι τα πόδια μας καθρεπτίζουν την οργανική και ψυχική μας υγεία, καταγράφοντας σε αυτά όσα μας συμβαίνουν? Έχουν όμως να μας πούν πράγματα για τον χαρακτήρα μας και τις ικανότητές μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες πληροφορίες μπορείτε να βγάλετε διαβάζοντάς τα. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στη ζωή σας. Γιατί όχι ακόμα και να φροντίσετε την υγεία σας και των δικών σας ανθρώπων. Το πέλμα χωρίζεται σε 5 οριζόντιες ζώνες και απεικονίζει το σώμα από το κεφάλι ως τη λεκάνη. Η πρώτη ζώνη, το κεφάλι που το αντιπροσωπεύουν τα δάχτυλα, που είναι η λογική. Η δεύτερη ζώνη είναι το μαξιλαράκι ακριβώς από κάτω που έχουν να κάνουν με τα όσα αντιπροσωπεύουν μέσα στον θώρακα που συμβολίζονται με το ροζ χρώμα και αφορούν τα συναισθήματα κυρίως. Η τρίτη ζώνη είναι ακόμα η άνω κοιλία, το πρώτο μισό της καμάρας, πράξεις και δημιουργικότητα. Η τέταρτη ζώνη είναι η κάτω κοιλία, το δεύτερο μισό της καμάρας που είναι η επικοινωνία. Και η πέμπτη ζώνη, η φτέρνα, είναι η ασφάλεια και η αυτοπεποίθηση. Ναι. Το δεξί πόδι αντιπροσωπεύει το παρελθόν και την αρσενική μας πλευρά, δηλαδή τον ορθολογισμό, την αποφασιστικότητα, την πρωτοβουλία, την ανάληψη ευθυνών, την επιθετικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει για μας το αρσενικό. Το αριστερό πόδι αντιπροσωπεύει το παρόν και την θηλυκή μας πλευρά, δηλαδή την διέστηση, την ευαισθησία, την ευελιξία, την υποχωρητικότητα, την ανάλυση και ό,τι άλλο εμείς συνδέουμε με τη θηλυκότητα. Αν εμφανίζονται προβλήματα υγείας κυρίως δεξιά, τότε υπάρχουν μπλοκαρίσματα που αφορούν το παρελθόν ή την αρσενική μας πλευρά. Αν εμφανίζονται προβλήματα κυρίως αριστερά, τότε αφορούν το παρόν και την θηλυκή μας πλευρά. Αν τα νύχια εισχωρούν στη σάρκα, σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη για προστασία. Αν αυτό συμβαίνει στο μεγάλο δάχτυλο, υποδηλώνει ανάγκη προστασίας του τρόπου σκέψης και μερικές φορές ακόμα και ισχυρογνωμοσύνη. Στα άλλα είναι σχετικά με την ερμηνεία τους. Όταν τα δάχτυλα είναι προς τα πάνω, έχουμε έναν άνθρωπο δραστήριο και ευέξαπτο. Αν πάλι τα δάχτυλα είναι γυρισμένα προς τα κάτω, τότε υπάρχει φόβος των ευθυνών ή φόβος της αποτυχίας. Όταν τα δάχτυλα είναι μεγάλα, έχουν μεγάλα κενά μεταξύ τους, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει ανοιχτό μυαλό και έμπνευση. Όσο πιο μακριά και λεπτά έχει τα δάχτυλά του, τόσο πιο δημιουργικός και εφάνταστος είναι. Τα δάχτυλα αυτά ανήκουν συνήθως σε καλλιτέχνες. Αντίθετα, οι πρακτικοί άνθρωποι έχουν κοντά και χοντρά δάχτυλα. Τα φαρδιά τετράγωνα δάχτυλα δείχνουν άνθρωπο πιο ευέλικτο και διπλωμάτη από κάποιον με μυτερά δάχτυλα που έχουν όσοι πάνε κατευθείαν στο θέμα τους και χωρίς πολλές περιστροφές. Το μεγάλο δάχτυλο αντιπροσωπεύει την σκέψη και τη λογική. Το μεγάλο δάχτυλο, το δεξί, δείχνει τον τρόπο σκέψης στο παρελθόν και το αριστερό τον τρόπο σκέψης που σκεφτόμαστε τώρα. Ένα κυρίαρχο μεγάλο δάχτυλο δείχνει έναν άνθρωπο που κινείται πάντοτε με βάση τη λογική.
Αν υπάρχει κότσι και το δάχτυλο τίνει να κρυφτεί από το δεύτερο, τότε υποχωρούμε στις απόψεις μας προκειμένου να γίνουμε αποδεκτοί. Δηλαδή συνδέεται ουσιαστικά με το συναίσθημα που συμβολίζει το δεύτερο δάχτυλο. Ιδιαίτερα αν δεν πηγαίνει από πάνω. Αν πάει από πάνω, τότε η λογική καπελώνει το συναίσθημα. Αν το δεύτερο δάχτυλο πάει από πάνω από το πρώτο, τότε πάει να πει ότι το συναίσθημα. Αν όμως κλείνει προς το δεύτερο καπελώνει δάχτυλο, τη λογική. Η βάση του μεγάλου δαχτύλου τίνει να εξέχει στο ύψος του τρασού. Ναι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε θεωρητικά ότι, και, ότι το συναίσθημα και η λογική έχει αλλάξει τα φώτα μας στο συναίσθημα. Ναι. Ότι η λογική έχει αλλάξει τα φώτα στο συναίσθημα. Ναι. Οπότε το συναίσθημα. Υπάρχει μια. Εντάξει, όλα τα ένα δεύτερο δάχτυλο μακρύτερο από όλα τα άλλα δείχνει άνθρωπο ιδιαίτερα συναισθηματικό και παρορμητικό. Κάνει πάντα αυτό που λέει η καρδιά του. Επίσης μπορεί να υποδεικνύει έναν άνθρωπο εύθυκτο γιατί πληγώνεται εύκολα. Φιλότιμο. Το τρίτο δάχτυλο είναι το δάχτυλο της δράσης, των δραστηριοτήτων και της ενστικτόδους επιβίωσης. Επειδή σχηματίζεται. Και σχετίζεται επειδή σχετίζεται με την καριέρα. Ένα μακρύ τρίτο δάχτυλο δείχνει πως θα γινόταν κάποιος θαυμάσιος επαγγελματίας, ενώ αντίθετα με εξαιρετικά κοντό καλά θα ήταν να προσανατολιστεί σε μια εξαρτημένη εργασία. Και όπως λένε, υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων: αυτοί που δημιουργούν ευκαιρίες, αυτοί που παρακολουθούν τις ευκαιρίες και αυτοί που αναρωτιούνται ποιες ευκαιρίες. Τέταρτο δάχτυλο, το δάχτυλο της επικοινωνίας. Όσο πιο μακρύ και πιο ίσιο, τόσο μεγαλύτερη η ευκολία του ατόμου να φτιάχνει γέφυρες επικοινωνίες με τους άλλους. Στρίβει προς τα μέσα ή κρύβεται κάτω από το τρίτο δάχτυλο, ντροπαλός, δυσκολεύεται να εκφραστεί. Το πέμπτο δάχτυλο εκφράζει την ασφάλεια σε σχέση με την οικογένεια. Η ασφάλεια προσφέρει ένα ισχυρό θεμέλιο για την πρόοδο, την ευελιξία και την ανεξαρτησία. Κρυμμένο κάτω από το τέταρτο, αυτός που υποχωρεί στις κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις επηρεάζεται εύκολα από την οικογένεια. Ένα τέτοιο δάχτυλο είχε η Μέριλιν Μονρόε, η οποία έκρυβε και στα δύο της τα πόδια, τα πέμπτα της δάχτυλα, είχαν την τάση να κρυφτούν, λες και θέλαν να χωθούν πίσω από το πέλμα. Τι τράβηξε ήτανε, αυτή η γυναίκα, δεν λέει. Ναι, ήταν μία ύπαρξη η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον πάρα πολύ τσαλαπατημένο, μεγάλωσε με 6 πατριούς άντρες, πεταμένα λεφτά, και είχε μάλιστα υποστεί βιασμούς από τους πατριούς της. Δεν εκπλήσεις καθόλου. Όταν η Κάλλη δεν οφείλονται σε σκληρά παπούτσια, αλλά κάποτε εμφανίζονται ξαφνικά και ενώ φοράτε τα βιολογικά καθημερινά σας παπούτσια, τότε αυτοί έχουν να πούν κάτι για την υγεία σας και όχι μόνο. Τα πόδια μας είναι χάρτες της προσωπικότητας και αλλάζουν σύμφωνα με αυτά που βιώνουμε. Έτσι λοιπόν τα πόδια μας είναι η προσωπικότητά μας. Να φροντίζουμε και να αγαπάμε τα πόδια μας και να προσέχουμε να νιώθουν άνετα στα παπούτσια, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής πάνω τους στηρίζουμε τα βήματα της ζωής μας. Γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και γι' αυτό πρέπει να ακούμε τι μας λένε. Έτσι, για να αναφερθούμε ξανά στο τι ακριβώς είναι αυτό που συμβολίζει η ρεφλοξολογία, είναι η φυσική αφάρμακος αγωγή για μια καλύτερη υγεία, για ευεξία. Ποια είναι η προέλευση και η εξέλιξη της ρεφλεξολογίας? Φάρμακος όμως αγωγή με την έννοια τη σύγχρονη, έτσι. Αυτό ναι, 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 σήμερα, ναι, 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 βέβαια, με αυτά που λέμε σήμερα. Ο ιατρός στην αρχαιότητα φάρμακα έριχνε με τα βέβαια, ναι, 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 ναι. Και αυτοί ξέραν και πολύ καλύτερη τη φαρμακολογία. Πράγματα τον άλλο οποία κατέβηκε και τον καθάρισε ο Δίας γιατί ανέστανε νεκρούς και πέραμενε στο σχέδιο των Θεών. Ναι, ναι. Αρμοδιότητες. Ναι, άμα, δεν ναι. Μην δούμε για μια φορά το Δία μπροστά μας και ψαχνόμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως λοιπόν μας μαρτυρούν αρχαιοελληνικά, αγγεία, αιγυπτιακά, ιερογλυφικά και κινέζικα χειρόγραφα, η ρεφλεξολογία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ και 4.500 χρόνια. Έγινε γνωστή στη Δύση στις αρχές της δεκαετίας του 20. Παρέμβαση, από λίγα χρόνια λες. Ναι, ναι. Από τον Αμερικανό χειρούργο Φιτζέραλντ και από τότε η εξέλιξη και η αποδοχή της είναι ραγδαίες. Ενδεικτικά στη Δανία
το 10% του πληθυσμού δέχεται ρεφλεξολογία από 3.000 ειδικούς. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία η ρεφλεξολογία ασκείται επίσημα σε πολλά νοσοκομιακά ιδρύματα. Να διακόψω λίγο. Έχεις σκεφτεί γιατί έχει τόσο μεγάλη απήχηση στη Δανία η ρεφλεξολογία? Πες μας. Εάν μου βρεις ένα Δανό, ναι, να ξέρει από πού προέρχεται η ονομασία της χώρας του, μπορεί να χάσει και πολύ μεγάλο στοίχημα. Κάποιος εάν δεν βρίσκεις, θα σου το πω τώρα. Πες το. Δαναή είναι, ναι, η Δανή. Ναι. Δαναή. Δαναήδες, ε. Δαναήδες. Γι' αυτό έχουν το γονίδιο της αποδοχής της ρεφλεξολογίας, που είναι κατευθείαν υποκρατικό και ασκληπηγικό. Μάλιστα. Και απολωνικό. Mm. Έτσι είμαστε εδώ για να λέμε πράγματα τα οποία μας διευρύνουν τις γνώσεις. Να μας κοροϊδεύουν οι άλλοι που δεν τα ξέρουν, αλλά εκείνοι που είναι λίγο αφημισμένοι να προβληματίζονται και να ψάχνουν λίγο βαθιά. Λοιπόν, στην Ελλάδα το 2006 ολοκληρώθηκε ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα εφαρμογής της ρεφλεξολογίας σε καρδιοπαθείς στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Μπορώ να πω ότι δεν είναι το 2006, είναι πιο νωρίς, και μάλιστα την περίοδο που τελείωνα ρεφλεξολογία είχαμε γραφτεί εθελοντικά σε μια κλινική της καρδιοχειρουργικής μονάδας σε επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, πρωτοβουλία όπου του Σπύρου. Ήταν πρωτοβουλία του Μιχάλη του Κυριακίδη. Και δυστυχώς δεν θυμάμαι την υπεύθυνη της κλινικής, για να αναφέρω το όνομά της. Οφείλω ένα συγγνώμη σε αυτό. Θα συγχωρήσει. Και έχω να πω ότι μπορώ να αισθάνομαι την τιμή, τη χαρά και το δέος να έχω συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και να έχω πάει να αναλάβω περιπτώσεις που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς μία εβδομάδα πριν την εγχείρηση στο Ωνάσιο. Όπου κάναμε προετοιμασία, ρεφλεξολογική προετοιμασία του ασθενούς πριν να μπει στο χειρουργείο, για να έχει καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και καλύτερη σωματική αντανακλαστική αντίδραση για μια τόσο πολύ βαριά εγχείρηση όπως είναι η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Στη συνέχεια, όταν έκανε την εγχείρηση και για όσες μέρες έμενε μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πάλι ρεφλεξολογική, δεν τον βλέπαμε. Δεν το βλέπω. Και όταν γύρναγε πίσω στο δωμάτιο ανάρρωσης, συνήθως μένανε μία εβδομάδα μετά την εγχείρηση και μετά φεύγανε και πηγαίνανε στα σπίτια τους. Εκείνη λοιπόν τη εβδομάδα που βρισκόντουσαν μέσα στο δωμάτιο αποθεραπείας τους, τους κάναμε ξανά ρεφλεξολογία με απότερο στόχο την αντιμετώπιση, την αντιμετώπιση των πρηξιμάτων που είχαν δημιουργήσει οι τομές από την επέμβαση που του είχαν κάνει στα πόδια κυρίως, διότι από εκεί παίρνανε τα μοσχεύματα. Και επίσης στον εύρυθμο τρόπο αποκατάστασης της λειτουργίας του. Μα νομίζω, άλλο, Δημήτρη, ότι είχε βγει και επίσημο ανακοινωθέν από το ίδιο το Ωνάσιο. Αυτό το αναφέρω, το άκουσα διαστόματος Σπύρου Δημητράκουλα αυτό. Ναι. Ότι ανέφεραν επίσημα από το Ωνάσιο ότι οι ασθενείς που δεχόντουσαν συνεδρίες ρεφλεξολογίας πριν και μετά είχαν καλύτερη αντίδραση κατά τη διάρκεια της επέμβασης και καλύτερη αποθεραπεία. Το έβλεπες, το λέγανε οι ίδιοι καταρχάς. Και το έβλεπες και ως απτό παράδειγμα πάνω στο πόδι, ιδιαίτερα το ένα πόδι το οποίο τους το χειρουργούσαν συνήθως από πάνω έως κάτω για να τους πάρουν το μόσχευμα. Και τώρα να και να κάνει τέτοια ανακοίνωση επίσημα και επώνυμα για την τεχνική που λέγεται ρεφλεξολογία ή την τέχνη ή την επιστήμη ή ό,τι όπως τες πες. Εμείς ρεφλεξολογία κάνουμε, το πώς θα λειτουργούν οι άλλοι με δικό τους θέμα. Είναι σημαντικό. Η κλασική ιατρική να βγαίνει ένας από τους κύριους εκφραστές της κλασικής ιατρικής και να λέει ναι, ότι όταν γίνεται αυτό πάμε καλύτερα εμείς. Ναι.
Αυτό λοιπόν, έτσι, για να συνεχίσουμε μετά το, την αναφορά εδώ και στο Πονάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, πηγαίνουμε στην Κίνα και στο τέλος είναι σύμφωνα με επίσημα κρατικά στοιχεία, υπάρχουν 5 εκατομμύρια ρεφλεξολόγοι στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου. Εκατοντάδες αθλητές δέχτηκαν αγωγές ρεφλεξολογίας μέσα στο Ολυμπιακό χωριό. Εδώ να σημειώσω το εξής. Εγώ τους το είχα πει αυτό εδώ όταν ετοιμαζόμασταν εμείς για τους Ολυμπιακούς αγώνες των Αθηνών και τους έλεγα ότι καλό είναι να εντάξετε τη ρεφλεξολογία στο υποστηρικτικό δυναμικό των αθλητών μας, διότι η ρεφλεξολογία δημιουργεί συνθήκες ενός φυσιολογικού, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ντοπαρίσματος του οργανισμού, να μπορέσουν να αποδώσουν ήδη τα καλύτερα δυνατά, χωρίς όμως να έχουν πάρει καμία ουσία και χωρίς να... Ναι. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι είμαστε πολύ πίσω. Ποιος ξέρει για ποιους χίλιους δύο διαφορετικούς λόγους και συμφερόντων, θα πω, δεν προωθείται αυτό. Να σου πω εγώ γιατί. Και επίσης να... Πήγαινε να ανοίξει βιβλία ρεφλεξολογία στην εφορία να δεις πώς θα αντιμετωπιστείς. Καταρχάς η ρεφλεξολογία κακώς, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή που διάγει η Ελλάδα από το 2009 και ύστερα, εγώ εδώ μάλιστα στο Δήμο Νέας Σμύρνης, πριν από 2 χρόνια που ήμουνα μέλος της Διαδημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τους έκανα πρόταση. Αγνοείται η τύχη της πρότασης, διότι δεν υπήρξε καμία απάντηση. Πώς, συνήθως αυτό το κράτος όλα την χάνει. Και τους έκανα πρόταση ότι έχουν εδώ το άλσος Νέας Σμύρνης να καθίσουν να σκεφτούν ότι τώρα που πλήττονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μας, από όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα, το ότι φτάσαν στο σημείο να έχουν εξαθλειωθεί τα δημόσια συστήματα υγείας, το ότι φτάσαν στο σημείο να μένουν ανασφάλιστοι και άνεργοι και μη μπορώντας να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία τους οι έμποροι, το ΤΕΒΕ, το ένα το άλλο, δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν να είναι ανασφάλιστοι μόνο και μόνο διότι δεν είχαν επαγγελματική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτούς πολύ καλά και πολύ εύκολα η πολιτεία, μια σωστή πολιτεία η οποία θέλει να κάνει τον πολίτη της να είναι καλύτερος στην υγεία και όχι να έχουμε όπως ήταν οι πρώην υπουργοί, ονόματα να μην λέω, του τύπου υγείας που λέγανε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα έχει ανέβει πολύ, δεν πειράζει, ας πεθάνουν και μερικοί, διότι υπόθηκε και αυτό από επίσημα χείλη υπουργού υγείας και είναι ντροπή. Λοιπόν, εγώ τους είχα κάνει πρόταση και τους είχα πει έχω τις γνώσεις και ξέρω να κάνουμε σχέδια και να δημιουργηθεί ένας χώρος στο άλσος της Νέας Σμύρνης ρεφλεξολογικού διαδρόμου με βοτσαλάκια, με χαλικάκια, με άμμο, με πέτρες, με βότσαλα, με ξύλα, τα οποία θα έχουν συγκεκριμένη διατομή και με συγκεκριμένο τρόπο θα μπαίνει το ένα δίπλα στο άλλο, ούτως ώστε να γίνει ένας περιπατητικός ρεφλεξολογικός διάδρομος όπου ο κάθε ένας θα διαλέγει να πηγαίνει εκεί να βγάζει τα παπουτσάκια του και να μένει είτε με τις κάλτσες του είτε με γυμνά τα ποδαράκια του και να περπατάει αυτόν τον διάδρομο από τη μία μεριά μέχρι την άλλη όσες φορές θέλει, κάνοντας τι, αυτό το εκπληκτικό, το θαυμάσιο, το αυτοθεραπευτικό της αυτορεφλεξολόγησης. Κανένας δεν ακούει και όποιος το έκανε, από όποια δημοτική αρχή το έκανε, και είναι μια πρόκληση να ανοίξουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους όλοι οι Δήμοι μέσα στην Ελλάδα και όσοι πιστοί προσέλθετε που λένε, να πάνε να το κάνουν. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει κάποιος να ενδιαφέρεται, να το κάνουν. Και θα δώσουν το έρισμα στον κόσμο να μάθει κάτι το οποίο προϋπήρχε από την αρχαιότητα εδώ και να το εφαρμόσει και να νιώσει καλύτερα. Θα δει ότι οι επιδράσεις και τα ευεργετήματα της ρεφλεξολογίας, την οποία θα την κάνει μόνος του, δεν είναι θέμα ούτε διαφήμισης, ούτε θέμα του προσπαθούμε να ψάξουμε να βρούμε με ποιο τρόπο κάποιος ένας άλλος φορέας επαγγελματικού χαρακτήρα να αυγατήσει πελάτες.
Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι εδώ πέρα μιλάμε για έναν ανοιχτό χώρο, εύκολα προσβάσιμο στον οποιονδήποτε πολίτη της οποιασδήποτε περιοχής μπορεί να έχει ένα τέτοιο στην διακριτική ευχέρεια χρήσης του και να νιώσει καλύτερα ο ίδιος. Ας το ακούσουν τα αυτιά των ηθινόντων και ας κινητοποιηθούν, να ενδιαφερθούν, να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν. Εδώ είμαστε, ανοιχτά είμαστε που λένε και προσφερόμενοι να δώσουμε αφιλοκερδώς τη γνώση μας και την ιδέα μας, φτάνει να την κάνουν εφαρμογή, τέλος πάντων. Αλλά να συνεχίσω για να το τελειώσω και μετά θα μου πεις. Θέλω να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από τον φιλόσοφο που λέει για το πόσο σημαντικό είναι να περπατάμε ξυπόλυτοι. Διάβασε το. Πρώτα-πρώτα μας γιώνει. Και έτσι η γείωση μας βγάζει όλο τον αρνητισμό που μπορεί να συλλέγουμε από χίλια δύο διαφορετικά πράγματα, από την τροφή μας μέχρι το θυμικό μας, με τη συναλλαγή μας σε αρνητικά πεδία κοινωνικοποίησης, και έτσι να μην συσσωρεύουμε ενοχλητικά πράγματα τα οποία μετατρέπονται σε ασθένεια μέσα μας. Στην 19η επιστολή του λοιπόν ο Φιλόστρατος λέει αυτό από το βιβλίο του Γρηγόρη Δραγόπουλου πάλι περί ανυποδησίας, ας πούμε, που αναφέρεται, λέει ο Φιλόστρατος σε κάποιον, έχεις γίνει πιο εύθραυστος και είμαι σίγουρος πως αυτό φταίει το σανδάλι που σε σφίγγει, διότι αυτή η καινούργια χρησιμοποίηση του δέρματος στην υπόδηση είναι φοβερή και δαγκώνει την απαλή σάρκα. Γι' αυτό ο Ασκληπιός τα τραύματα από τον πόλεμο, το κυνήγι ή παρόμοιο ατύχημα τα γιατρεύει εύκολα. Με αυτά όμως δεν ασχολείται, του σανδαλιού δηλαδή, επειδή είναι εκούσια, εφόσον εσύ φοράγεις το σανδάλι, και αποτέλεσμα ανοησίας, και άκου τώρα τι λέει, πάρα πολύ σημαντικό, και αποτέλεσμα ανοησίας μάλλον, παρά επίρειας δαιμόνων. Ο Φιλόστρατος στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, για να το σημειώσουμε, λέει, για αυτό το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, πόσες ασθένειες προέρχονται από αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τέλος πάντων δεν κυκλοφορείς ξυπόλυτος, γιατί φθονείς στη γη. Οι παντόφλες, τα σανδάλια, τα ψηλά παπούτσια και τα πέδλα φοριούνται από αρρώστους ή από γέροντες. Μην αφήσεις ποτέ να υπάρχει ανάμεσα στη γη, να υπάρχει τίποτε ανάμεσα στη γη και τα πόδια σου. Μη φοβηθείς. Η σκόνη θα υποδεχθεί τα πόδια σου σαν να ήταν γρασίδι. Ο ρυθμικό βάδισμα ποδιών αγαπημένων, ανθινιόβγαλτα, φυτά που ξεπίδησαν από τη γη, φιλήματα που ακουμπούν στέρεα στο έδαφος, μας λέει ο Φιλόστρατος μέσω του Γρηγόρη Δρακόπουλου. Παρακαλώ. Μάλιστα. Επίσης, μια και είπες για τα σανδάλια, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να τεκνοποιήσουν και δεν τα καταφέρουν. Και δεν γνωρίζουν ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προβλήματα στηρότητας μέχρι κάποιο σημείο, αναλόγως από τι προέρχεται, σε τι οφείλεται. Όπως επίσης πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι ναι, μπορεί να κάνουν πάρα πολύ ωραίες φαινόμενες γάμπες στα μάτια των ενδιαφερομένων όταν φοράνε πολύ ψηλά παπούτσια με πολύ ψηλά τακούνια, αλλά δεν γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο ψηλά τα κούνια φοράνε, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες εμφανίζουν στον οργανισμό τους στο να διατηρήσουν μια κοίηση, διότι υπάρχει η αντανακλαστική αντίδραση μυών οι οποίοι διέρχονται κατά μήκος ολόκληρη την κοιλιακή χώρα μέσα στην περιοχή της λεκάνης και που ξεκινάνε από τη βάση της λεκάνης και περνάνε διαγωνίως και συνδέονται με τους οσφυϊκούς σπονδύλους, και όταν φοράνε ψηλά τα κούνια, αυτοί οι μυς έρχονται σε τέτοια θέση που πάλλονται. Όταν λοιπόν πάλεις το σύμπαν των σπλάχνων και χτυπάς με αυτόν τον τρόπο τη μήτρα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει μία κοίηση, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να έχεις ένα αυξημένο ποσοστό επίδρασης αρνητικής που θα βοηθήσει, αν υπήρχαν κάποια προβλήματα, να ενταθούν και έτσι να μην μπορεί να υπάρχει μία κοίηση που να τα βγάλει πέρα. Περισσότερο ομαλή. Και περισσότερο ομαλή και επιτυχής. Λοιπόν, γι' αυτό ας πούμε ότι η ρεφλεξολογία σαν μέθοδος, όπου μέσα σε τοιχογραφία στην Τάφρο στην Αιγυπτιακή Σαχάρα χρονολογείται από το 2330 π.Χ.
Είναι μια φυσική αφάρμακος αγωγή η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας του ανθρώπου. Επιδιώκει να ανακουφίσει τον σωματικό πόνο, να αναζωογονήσει τις βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και να προσφέρει συναισθηματική ευεξία. Σκοπός της ρεφλεξολογίας είναι να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει τις αμυντικές ικανότητες του ανθρώπου, καθώς το παρατεταμένο άγχος, η συσσόρευση τοξινών και η συναισθηματική ένταση εξασθενούν την άμυνα του οργανισμού. Η ρεφλεξολογία ισχυροποιεί το φαρμακείο του σώματος και ενεργοποιεί τις ανεξάρτητες και θαυματουργές δυνάμεις της αυτοίασης, την οποία ύπαρξη πρώτος διαπίστωσε ο Ιπποκράτης. Πώς μπορεί να είναι λοιπόν τώρα ο τρόπος δράσης της ρεφλεξολογίας? Να αναφέρουμε μερικά πράγματα για να γίνουν κατανοητά σε αυτούς που μας ακούνε και που δεν ξέρουν περί ρεφλεξολογίας. Είμαι έτοιμος και με ανοιχτά αυτιά να μάθω. Όπως είπαμε λοιπόν, η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται στο πέλμα και στη ράχη των κάτω άκρων, όπου σύμφωνα με τη θεωρία της ρεφλεξολογίας υπάρχουν τα ονομαζόμενα αντανακλαστικά σημεία. Τα αντανακλαστικά σημεία είναι σημεία ή περιοχές που όταν πιεστούν ή μαλαχθούν με ειδικό τρόπο προκαλούν ένα αντανακλαστικό ερέθισμα, την ακούσια αντίδραση, σε αντίστοιχο όργανο, αδένα ή περιοχή του σώματος. Ο μηχανισμός των αντανακλαστικών ερεθισμάτων συνδέεται άμεσα με την παρουσία των 7.200 νευρικών απολύξεων που έχουν εντοπιστεί έως σήμερα στο πέρμα των ποδιών. Η ρεφλεξολογία επομένως προκαλεί μια φυσική και αφάρμακο επίδραση στο νευρικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το ενδοκρινολογικό, το μυοσκελετικό, καθώς και τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού. Ρεφλεξολογικοί χειρισμοί κατά την αγωγή της ρεφλεξολογίας. Πού ωφελεί η ρεφλεξολογία? Η ρεφλεξολογία μπορεί να έχει επιτυχή αποτελέσματα στην υποχώρηση των συμπτωμάτων, στην διόρθωση των δυσλειτουργιών και στην ανακόφιση του πόνου. Συχνότερα προβλήματα υγείας στα οποία βοηθάει η ρεφλεξολογία είναι ο πονοκέφαλος, η ημικρανία, η ζάλη, ο ήλιγκος, η δύσπνοια, η υγμορίτιδα, η καταρροή, πόνος στον αυχένα, πόνοι αρθρώσεων χεριών και ποδιών, δοντιών, πόνος στη μέση, λουμπάγκο, ισχυαλγία, πόνος στα γόνατα, κάψιμο στις γάμπες, δυσκυλιότητα, κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, δυσπεψία, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, πόνοι περιόδου, ακανόνιστος κύκλος, προ της εμινουρίσεως σύνδρομο, ελλιπής ή διαταραγμένος ύπνος, εξασθένηση σωματικών δυνάμεων, εύκολη κόπωση, χαμηλός ρυθμός μεταβολισμού, μειωμένες καύσεις, αίσθημα κακής διάθεσης, άγχος. Αξίζει να τονιστεί ότι πέραν των επιμέρους προβλημάτων υγείας, η ρεφλεξολογία συνεισφέρει πάντα στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, πράγμα που συνεπάγεται την καλύτερη θρέψη του οργανισμού και την ευκολότερη αποβολή των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, όπως και στη μεταφορά καλύτερης οξυγόνωσης του σώματός μας, στον ύπνο καλύτερης ποιότητας, στην αύξηση της βιολογικής αντοχής και της νοητικής διάβγειας, καθώς παρέχει σημαντική ανακούφιση από το άγχος, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ανταπεξέρχεται ευκολότερα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Στην θωράκιση του αμυντικού του συστήματος του ανθρώπου, επομένως βοηθά τόσο στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, όσο και στην γρηγορότερη ανάρρωση από αυτά. Συνολικά, η φροντίδα που προσφέρει η ρεφλεξολογία αποσκοπεί στην γενική καλυτέρευση της υγείας του ανθρώπου, επιδιώκοντας την σωματική και ψυχική του ευεξία. Θα μπορούσαμε να έχουμε παρενέργειες ή θεραπευτική αντίδραση στη ρεφλεξολογία? Στη ρεφλεξολογία δεν υφίσταται η έννοια της παρενέργειας με την έννοια όπως έχουμε παρενέργεια ενός φαρμάκου. Η αγωγή της ρεφλεξολογίας είναι απόλυτα ασφαλής όταν ασκείται από σωστά και σωστά εκπαιδευμένο, σωστό τρόπο και σωστά εκπαιδευμένο ρεφλεξολόγο. Συχνά όμως, όταν ο άνθρωπος δέχεται για πρώτη φορά αγωγή ρεφλεξολογίας, μπορεί να ακολουθήσει μια κατάσταση που ονομάζεται θεραπευτική αντίδραση. Θεραπευτική αντίδραση οφείλεται στην απότομη προσπάθεια του οργανισμού και του εαυτού γενικότερα να απαλλαγεί από το φορτίο της συσσωρευμένης κούρασης, της έντασης και των τοξινών. Η θεραπευτική αντίδραση γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο και αυτά που συνήθως παρουσιάζει είναι ελαφρύς πονοκέφαλος, διαφοροποίηση στη λειτουργία του εντέρου καθώς και μυϊκός πόνος παρόμοιος με αυτόν που ακολουθεί μετά από έντονη άσκηση σε γυμναστήριο.
Η θεραπευτική αντίδραση είναι απόλυτα ασφαλής, μικρής διάρκειας και καθώς αποτελεί μια ενδογενή αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού, ερμηνεύεται ως ένας θετικός δείκτης σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του θεραπευόμενου στη ρεφλεξολογία. Επίσης, θεραπευτική αντίδραση μπορούμε να δούμε με έναν πάρα πολύ εύκολο και χαρακτηριστικό τρόπο όταν εφαρμόζεται η ρεφλεξολογία στα αυτιά, όταν αν ο ρεφλεξολόγος μέσα στη διαδικασία εξάσκησης να εκλείψει το σύμπτωμα της ενόχλησης στον θεραπευόμενο υπερβάλλει και τότε μετά από μία μέρα μπορεί να δει ότι στο σημείο το οποίο εξασκήθηκε η ρεφλεξολογία να εμφανιστεί μία έντονη κοκκινίλα η οποία μπορεί να εμφανίσει και επιφανειακά ένα πράγμα σαν όπως θα είχαμε την εικόνα από ένα κάκαβο επειδή γδαρθήκαμε και βγήκε το αίμα και μετά στέγνωσε και στερεοποιήθηκε. Δηλαδή αυτό είναι επίσης ένα σημάδι αυτοθεραπευτικής αντίδρασης. Ρεφλεξολογία και επιστημονική έρευνα. Τα ευεργετικά ωφέλη της ρεφλεξολογίας έχουν πιστοποιηθεί από πλήθος καταγεγραμμένων μαρτυριών ανθρώπων που έχουν δεχτεί αγωγή ρεφλεξολογίας. Η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας όμως διαπιστώνεται πλέον και από την επιστημονική έρευνα. Εδώ και 15 χρόνια περίπου, αποτελέσματα ερευνών και κλινικών μελετών ανακοινώνονται σε διεθνή συνέδρια ρεφλεξολογίας και δημοσιεύονται όχι μόνο σε έγκυρα περιοδικά ρεφλεξολογίας όπως το Reflections, το The FDS Journal και άλλα, αλλά και σε άλλα εξειδικευμένα ιατρικά περιοδικά διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, όπως είναι το Obstetrics και Gynecology, British Medical Journal, American Geriatric Society και άλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική έρευνα στην ρεφλεξολογία ακολουθεί την ίδια ακριβώς κλινική διαδικασία, απλά τυφλό και διπλά τυφλό δείγμα που ακολουθείται στις κλινικές και φαρμακολογικές μελέτες της κλασικής ιατρικής. Η έρευνα στη ρεφλεξολογία παγκοσμίως, κυρίως όμως στην Κίνα, στην Δανία και στη Μεγάλη Βρετανία, παρά τις δυσκολίες έβρεσης οικονομικών πόρων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, συνεχώς εξελίσσεται δίνοντας νέα εντυπωσιακά ευρήματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, πως αυτό που μαθαίνεις το ακολουθείς συνέχεια και το εξασκείς και το ερευνάς, είναι η ζωντανή εξέλιξη όπως είναι σε κάθε τι. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέει Δημήτρη, και η εμπειρία του καθενός μπορεί να του παρουσιάσει και διαφορετική εξέλιξη. Δηλαδή, αν φέρεις 10 ρεφλεξολόγους εδώ πέρα, μπορεί να σου πούνε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό 10 διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες που εισέπραξαν από την εποχή. Είναι καταπληκτικό. Θυμάμαι τον Μιχάλη τον Κυριακίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι αν ξέρανε οι άνθρωποι για τα μάτια των ρεφλεξολόγων το πόσο πολύ αποκαλύπτονται δείχνοντας τα δάχτυλα των ποδιών τους, θα φροντίζανε να κυκλοφορούν με υποδήματα στις παραλίες τα καλοκαίρια. Διότι με τη γνώση που έχουμε και με την εμπειρία, κοιτώντας τα δάχτυλα των ποδιών ενός ανθρώπου, μπορεί να μιλήσεις για ολόκληρο τον κόσμο του. Έτσι. Τουλάχιστον για τις βασικές αρχές του. Ναι, για τις βασικές αρχές του. Αλλά μπορείς να μιλήσεις όχι μόνο για τον ίδιο. Μπορεί να μιλήσεις για τη σχέση του με ανθρώπους με τους οποίους την οικογένειά του, με την εργασία του. Προκαθορίζει συναισθηματικούς τομείς, προκαθορίζει αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ιδιωτήτων, μέχρι, όπως είπαμε, και για το μικρό-μικρό δαχτυλάκι που εντοπίζει ζητήματα σε θέματα οικογένειας. Και αυτοπεποίθησης. Ναι. Είναι ένα θέμα. Τι άλλο έχεις εκεί πέρα από το Γρηγόρη? Έχω κάποια αναφορά του στον Ξενοφόντα. Για πες την, ναι.
σε ένα κείμενο που στο έργο του Λακεδαιμονίου Πολιτεία αναφέρει ότι ακόμα δε και τα πόδια των παιδιών τους λεπτύνουν, οι Λακεδαίμονες εννοείται, με υποδήματα και τα σώματά τους απαλύνουν με των φορεμάτων την αλλαγή. Μέτρο δε της τροφής έχουν του στομάχου την όρεξη. Δηλαδή ανάλογα με το πόσο όρεξη έχουν τρώνε, δεν τρώνε μέχρι να σκάσουν και η κοιλιά να στρίβει πρώτη από τη γωνία. Ναι, ναι, ναι. Εκεί βέβαια φτάνει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις και τον εγκέφαλό σου, δεδομένου ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ο Λυκούργος όμως, αντί ο καθένας χωριστά να τοποθετεί παιδαγωγούς δούλους, όρισε άνδρα ελεύθερο από τους διοριζόμενους στα ανώτατα αξιώματα να διευθύνει τα παιδιά, ο οποίος ως γνωστόν και παιδονόμος ονομάζεται. Αντί με υποδήματα να απαλύνουν τα πόδια, με ανυποδησία όρεση να σκληρύνουν αυτά, με τη σκέψη ότι αν σε τούτο συνηθίσουν πολύ ευκολότερα σε ανηφορικά μέρη θα περπατούν και με περισσότερη ασφάλεια θα κατεβαίνουν στις κατηφοριές. Και να πηδήξει και να τυναχτεί και να τρέξει ταχύτερα δύναται κάποιος ανυπόδητος, αν έχει γυμνάσει τα πόδια του, παρά με υποδήματα. Για να μην αναφέρουμε και την περίπτωση του Αντέου, έτσι, του μυθολογικού γίγαντα, που μυθολογία δεν είναι κάτι ψευδές, μυθολογία στην ουσία είναι η ιστορία μας. Ο Αντέος ήταν αποτέλεσμα της ένωσης της Γαίας με τον κοσμοσύστη Ποσειδώνα, βασίλεψε στη Λιβύη και όποιος αποβιβαζόταν στη χώρα του τον προκαλούσε να παλέψει μαζί του. Μετέχοντας όμως το θείο σπέρμα των γονέων του, είχε την ικανότητα να ανακτά τη δύναμή του στο ακέραιο κάθε φορά που κατά τη διάρκεια της πάλης άγγιζε με τα πόδια του τη γη. Έτσι κατάφερε να νικήσει όλους τους αντιπάλους του. Δεν τα κατάφερε όμως να νικήσει τον Ηρακλή, ο οποίος αφού τον σήκωσε ψηλά με τα χέρια του, ώστε να μην ακουμπάει στη γη, τον έσφιξε τόσο δυνατά μέχρι να πεθάνει. Τώρα στο ερώτημα πόσα μέτρα ήταν ο Αντέος και πόσα μέτρα ήταν ο Ηρακλής που τον σήκωσε, ας πούμε, θα πατήσουμε σε επόμενη κουμπή. Η ανυποδησία της ευλεξιολογίας προσφέρει όλες εκείνες τις αναγκαίες πιέσεις σε όλη την επιφάνεια των πελημάτων και στα ευρήματα που εστιάζονται σε αυτά. Η όλη διαδικασία θέτει σε λειτουργία την αρχή της ομοιόστασης, που είπαμε και στην αρχή, με τη βοήθεια της οποίας ο οργανισμός επαναφέρει τις λειτουργίες σε φυσιολογικά επίπεδα. Και στον πλατωνικό διάλογο αναφέρεται ότι ο μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης προχωρούσε πάντα ανυπόδητος, στο Φέδρο δηλαδή, στον Πλατώνη, που το έχει γράψει ο Πλάτωνας, αναφέρεται, κατάλληλα με την περίπτωση όπως φαίνεται, έτυχε να είμαι και εγώ ανυπόδητος. Γιατί εσύ, εννοεί τον Σωκράτη, είσαι βέβαια πάντα ανυπόδητος. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει, όπως είπαμε και πιο πριν, με τη γείωση, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό να βρίσκουμε τρόπους να ενωνόμαστε άμεσα με τη γη. Εδώ πάλι θα μου και να περπατάμε την ευκαιρία να υπενθυμίσω αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι εντάξει ότι κάνει το σώμα, ναι, όταν όμως ενεργοποιείται το πνεύμα, κοίταξε να δεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές είμαστε όλων ναι. Δεν όλοι, το αφαιρούμε απ' έξω. Όχι, δεν το αφαιρούμε, αλλά το ένα είναι μέσο, το άλλο είναι η οντότητα, ναι. Το σώμα είναι το ντύμα. Κοίταξε, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι ρεφλεξολογικό καθαρά πάνω σε μια πολύ μεγάλη φιλοσοφημένη έκφραση η οποία έχει ακουστεί από πάρα πολλούς διαφορετικούς κύκλους πολλών διαφορετικών ενδιαφερόντων. Αυτή η γνωστή φράση η οποία λέει ότι υπάρχει πάνω υπάρχει και κάτω. Λοιπόν, με το ότι υπάρχει επάνω υπάρχει και κάτω στη ρεφλεξολογία μπορούμε να φέρουμε το εξής αντίστοιχο παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να νιώσουν ότι έχουν πόνο στον αυχένα, η αιτία των πόνων στον αυχένα μπορεί να προέρχεται από τη μέση τους. Ή όταν έχουν πόνους στη μέση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η αιτία αυτών των πόνων να έχει αρχή γένεσης στον αυχένα τους. Αυτό βέβαια πάντοτε χρειάζεται μία έρευνα. Είναι ένα μικρό παράδειγμα του πάνω και του κάτω αυτό. Ναι, είναι ένα μικρό παράδειγμα γιατί του πάνω και του κάτω. Γιατί το πάνω και το κάτω στον προηγούμενο ορισμό όπως χρησιμοποίησες, ότι πάνω έτσι και κάτω, αναφέρεται κυρίως στα πνευματικά, ναι, και ναι, τα, ναι, γήινα. Ναι. Ναι. Άλλωστε, έτσι αλλιώς είμαστε πνεύμα. Ακριβώς. Και όταν ενεργοποιηθεί αυτό και το πνεύμα... Και μην ξεχνάς κιόλας, σε σχέση με τους Κινέζους, οι Κινέζοι δεν έχουν αυτό που έχουν οι αρχαίοι Έλληνες, που έχουν εντάξει μέσα στα στοιχεία που αφορούν
την ίδια την... Ποιο είναι αυτό? Ο εθέρας. Τον εθέρα πολλοί θέλουν να τον απορρίψουν, αλλά όσο και να τον κάνουν, αυτό είναι εκεί. Και, και κατά τους αρχαίους Έλληνες ο εθέρας είναι αυτός ο οποίος δίνει την πνευματική ζωή μέσω της πνοής, όχι την σκέτη ζωή. Εντάξει, εντάξει, αλλά και ο εθέρας δεν μπορεί να σου προσδώσει κάτι παραπάνω από τη δυνατότητα του πνεύματος. Όχι, όπως αντίστοιχα πάλι από την άλλη μεριά οι Κινέζοι... Αλλά το σημαντικό είναι στη φύση του σώματός σου να επιβάλλεις τελικά τη θέση του πνεύματός σου. Τότε αρχίζεις... Ναι, στη φύση του σώματος εγώ δεν θα μίλαγα για επιβολές, θα μίλαγα για εξισορροπήσεις. Να έχουμε, μα δηλαδή... όχι, είναι κυριολεκτικά επιβολή, ναι, γιατί είναι... το σώμα να το αφήσεις μόνο του, και όποιοι θυμούνται από τα νεότερα τους χρόνια, δεν μπορείς να το μαζέψεις εύκολα αν δεν έχεις έναν πιο αυστηρό παιδαγωγό. Και ο παιδαγωγός αυτός είναι το πνεύμα σου. Σε μαθαίνει. Ναι, 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 το πνεύμα σου αυτό. Μαθαίνει. Σου επιβάλλει δηλαδή μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, γιατί στην άλλη συμπεριφορά δεν καταλαβαίνεις ότι κάνεις ζημιά σε σένα. Ναι. Δηλαδή παλεύεις με τον εαυτό σου και κάνεις, ναι, κάνεις κακό στον εαυτό σου ο ίδιος. Ναι. Οπότε έρχεται το πνεύμα να επέμβει και να σου επιβάλλει, και αυτό είναι εσωτερική. Ναι, και οι εκτροπές που γίνονται ουσιαστικά από τι υποκινούνται προς διόρθωση? Από το πνεύμα. Και όταν το πνεύμα δεν λειτουργεί σωστά, τότε εκτρέπεσαι ακόμα περισσότερο. Χαθήκα. Είναι το παιδί που κάνει ό,τι θέλει, και το παιδί βάζει το δάχτυλο στην πρίζα και χίλια δυο άλλα. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω σε σχέση τώρα, μου διέφυγε, πριν το είχαμε στο μυαλό μου και... Εντάξει, θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Έτσι, ως παράδειγμα για την αξία και την ουσία της ρεφλεξολογίας. Για να γίνει κάτι πρέπει να κάνουμε κάτι. Για να γίνει κάτι παραπάνω από το κάτι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από το κάτι. Για να γίνουν πολλά πρέπει να κάνουμε πολλά. Ναι, το ίδιο ισχύει και στο κανόνα της ρεφλεξολογίας. Δηλαδή, εντάξει, η ρεφλεξολογική, έξω και η ακούσια ρεφλεξολογία του περπατήματος είναι πολύ καλή, αλλά η ρεφλεξολογία από έναν με μια πιο αφυπνισμένη συνείδηση και με συγκεκριμένη κατεύθυνση για θεραπεία στη συγκεκριμένη πάθηση, μπορεί να επιφέρει και πράγματα τα οποία η ιατρική, αλλά όχι η ιατρική, να αναρωτιέται πώς έγιναν. Ναι, αυτό το θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Ήθελα να αναφέρω κάτι σε σχέση με τις παρενέργειες που λέγαμε. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι... όταν κάποιος έχει κάνει μια επέμβαση και έχει βάλει ένα ξένο σώμα μέσα του. Yeah. Εκεί λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος να του γίνει η ρεφλεξολογία, απλώς η ρεφλεξολογία γίνεται σε άλλα σημεία και σε άλλα κέντρα που αφορούν άλλα πράγματα, αλλά όχι εκείνη την περιοχή προ του περάσματος ενός εξαμήνου από τότε που έχει κάνει, ας πούμε, την εισαγωγή ενός μεταλλικού αντικειμένου μέσα στο σώμα του, για να αντιμετωπίσει ένα σπάσιμο π.χ. Προσωπικά τα αποφεύγω αυτά. Και ο λόγος είναι σαφής, διότι η ρεφλεξολογία είναι τόσο δυνατή ως αντανακλαστικό ερέθισμα που δέχεται ο οργανισμός για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτοθεραπευτικές κινήσεις, που εάν κάποιος κάνει ρεφλεξολογία στο σημείο επάνω το οποίο ανταποκρίνεται και αντιστοιχεί σε μια μεταλλική βίδα, ας πούμε, ο οργανισμός τότε θα αρχίσει να ενεργοποιείται σε τέτοιο βαθμό που θα αρχίσει να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται αυτό το μεταλλικό σώμα ως ξένο σώμα, ως αυτό που είναι πραγματικά δηλαδή, και αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως είναι το ότι δεν κάνουμε στο αντίστοιχο σημείο ρεφλεξολογία, για να αφήσουμε τον οργανισμό να αλληλεπιδράσει αρμονικά στα σημεία αυτά και να ενσωματωθεί το ξένο σώμα στην ιδιοσύσταση, την ενεργειακή του σώματος, ούτως ώστε να μην το πειράξει ο οργανισμός μετά μέσα από μια αντανακλαστική αντίδραση. Ναι. Αυτό ισχύει για ένα εξάμηνο. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει... Όπως επίσης και στις έγκυες. Δηλαδή η ρεφλεξολογία
τους 4 πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις περιοχές που αντιστοιχούν στα γεννητικά όργανα. Παρακαλώ. Ναι. 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 Ναι, δε. Α, δεν ακούγεται. Κάτσε να... Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσω το Φώτη να σας κάνει ένα μονόλογο μέχρι να πάω να ανοίξω εγώ την πόρτα στους επόμενους που θα συνεχίσουν την εκπομπή και επιστρέφω. Φώτη, μπορείς... Μπορώ, κάτι θα κάνω, ό,τι μπορώ. Ναι, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αυτό που ήθελα να πω σαν εμπειρία στα τόσα χρόνια που εφαρμόζω την τεχνική, την τέχνη, την επιστήμη της ρεφλεξολογίας είναι το εξής, ότι σαν όλα τα εσωτερικά μονοπάτια μπορούν να μας δείξουν οι άνθρωποι που θα τύχουν στο δρόμο μας μόνο την πόρτα. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας, όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώσει, τόσο πιο πολύ θα περπατήσει αυτό το μονοπάτι, τόσο πιο πολλά πράγματα θα πάρει και τόσο πιο πολύ θα ευχαριστήσει και θα θυμάται τους ανθρώπους που τον βάλαν σε αυτό το μονοπάτι. Ο στόχος είναι ένας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, η Ρώμη μεταφορικά είναι η θέωση, οι δρόμοι που διαλέγουμε στα μονοπάτια της εσωτερικής αναζήτησης είναι πολλοί. Κανένας δεν είναι χωρίς παγίδες από αυτούς τους δρόμους. Πέρα από τη διάθεση να μάθουμε και να εφαρμόσουμε και να προχωράμε, θέλει όχι κεφάλι, πρόσωπο σκονισμένο, χαμηλά, ταπεινά, αν θέλετε, κατά την θρησκεολογική έκφραση, και πολύ πολύ αργά βήματα. Ειλικρίνεια, ανοχή, προσφορά και ευχαριστία. Όπως κάθε τέτοιο μονοπάτι, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Οι πληροφορίες που αναδύονται μέσα σου και σε κάνουν και νιώθεις να προχωράς, είναι σίγουρο ότι μετά από κάποια χρόνια θα σας αναγκάσουν να αναγνωρίζετε έναν άλλο εαυτό. Ο εαυτός σας δηλαδή ήταν πάντα εκεί, σε όλους μας. Απλά με την αντίληψη που είχαμε δεν τον αντιλαμβανόμασταν, πέραμε χαμπάρι κάτι άλλο για μας. Ενώ πόσα πράγματα δεν είμαστε και τελικά πρέπει να καταφέρουμε να γίνουμε αυτό που ήδη είμαστε. Τον άφησα μόνο του και λέει ότι θέλει. Αυτά. Έτσι αλλιώς έλεγες ότι ήθελες. Δημήτρης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλή άνοιξη να πούμε. Όπως λέει και ο Ισίωδος στη Θεογονία, ναι. Τις μουσες πρέπει να τις ευχαριστούμε και στην αρχή και στο τέλος. Έτσι είναι. Τις ευχαριστούμε όλες τις μουσες. Οι μουσες για μας είναι οι άνθρωποι που μας φέραν σε αυτό το μονοπάτι. Πάμε. Αυτούς δηλαδή που μουσίστησαν τη σχολή μου, τους ανθρώπους της σχολής μου πάλι, τους δασκάλους και τους καθηγητές και την ιδιοκτήτρια που τελικά αυτή ήταν η σχολή στην ουσία. Εκεί μάθαμε τα περισσότερα πράγματα στο πρόσωπό της, γιατί εκείνη στην ουσία έστησε και όλα τα πράγματα. Και φυσικά τη ρεφλεξολογία και το μονοπάτι της ρεφλεξολογίας που ακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη που με κάλεσε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη τον Κυριακίδη που τον είχα καθηγητή μου, την Άννα την Πανταζοπούλου που είχε την σχολή που είχε φέρει τον Μιχάλη τον Κυριακίδη εκεί και μας δίδαξε μαζί με όλους τους υπόλοιπους καθηγητές που είχαμε και μάθαμε τη ρεφλεξολογία έτσι όπως την μάθαμε και μάθαμε και τα ιατρικά έτσι όπως τα μάθαμε. Ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Τους ευγνωμονώ όλους, ιδιαίτερως το δάσκαλό μου, το Μιχάλη τον Κυριακίδη. Δεν μπορώ να μην το λέω αυτό το πράγμα. Μία ζωή θα το λέω, διότι... Εγώ πάλι ευχαριστώ τον δασκάλα μου πολύ. Και
και την Άννα την Πανταζοπούλου για τον τόσο πολύ προσεγμένο τρόπο με τον οποίο έστεινε τη σχολή και γινόντουσαν τα μαθήματα. Όλους, την κυρία Καζίκα που μας έκανε τα ιατρικά. Δεν θέλω, θα αδικήσω κάποιο κόσμο τώρα, δεν θέλω να τους πω όλους, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνάδελφους, τους ρεφλεξολόγους που έχω γνωρίσει και που μου έχουν δώσει την ευκαιρία και μέσα από τις εθελοντικές δράσεις που έχουμε κάνει στους γύρους των Αθηνών και στους μαραθώνιους, που έχουμε αυτήν την τιμή και την χαρά να κάνουμε ρεφλεξολογία στους αθλητές και να νιώθουμε αυτήν την χαρά που παίρνουν οι ίδιοι και μας την εκφράζουν με λόγια και με τις εκφράσεις τους, από όπου και να προέρχονται από τον κόσμο αυτόν. Εδώ θα ακολουθήσω και εγώ, φυσικά, με την προσπάθεια των συναδέλφων και όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε γύρω από τους μαραθωνίους, που και αυτοί ξέρουμε σε ποιανού δράση οφείλονται, ας πούμε, αλλά είμαι και εγώ ένας ακόλουθος και της παρέας, ας πούμε, και της προσφοράς. Και επίσης αυτό που θέλω να πω έτσι για κλείσιμο και να πω ένα καληνύχτα εδώ, Βαγγέλη Πουπάκη, την επόμενη φορά περιμένουμε να είσαι και εσύ εδώ. Ετοιμάσου, καληνύχτα. Καληνύχτα και μία επόμενη Τρίτη θα συνεχίσουμε με κάποιο άλλο ενδιαφέρον θέμα. Ελπίζω να σας αφήσαμε ευχαριστημένους από τη σημερινή μας εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Πες ποτέ δεν ακούγόμαστε. Όχι, ακούγόμαστε. Πώς δεν ακούγόμαστε, ακούγόμαστε.